Καλησπέρα σας. Βράδυ Πέμπτης παρεμβάσεις στο Blue Sky. Καλησπέρα στους δύο συναδέλφους, τον Γιάννη Στατάκη και τον Πάνο Μποσμπουέλη. Τώρα, κοίταξε να δεις πως στον Ευρωπαϊκό Νότο εμείς είμαστε οι πιο σταθεροποιημένοι. Συστημικοί. Συστημικοί. Έτσι. Από συστημικός κίνδυνος καταντήσαμε συστημική. Έλατε. Από εκεί που μας λέγανε θα εκλεγείτε, κοίταξε να δεις που βγήκαμε εμείς οι πιο στιβαροί. Διότι στην Ιταλία παραπέουν. Και έχει και παραπέουν, εδώ κάνουν την κυβέρνηση. Ναι, ρε παιδί, μετά από μεγάλη αναταραχή και να δούμε και τι κυβέρνηση ήταν αυτή. Συμφώνησαν, λέει, η Λέγκα με τα πέντε αστέρια. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Και για να αποφύγουν τις πρώτες εκλογές. Βάλανε φίλο Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών. Όχι αυτόν που ήταν. Όχι το Σαμπόνα. Ναι, που απειλούσε να τυνάξει τον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουν βάλει όμως πάλι ένα συστημικό. Έχουν βάλει πάντως ένα αντισυστημικό πάλι υπουργό στα οικονομικά επιτελεία, αλλά κίνδυνος από ό,τι φαίνεται. Ναι. Και στην Ισπανία ο κύριος Ραχώη από απόψε θεωρείται παρελθόν. Από αύριο λέει πρωθυπουργός ο σοσιαλιστής, ο κύριος Σάντσεθ. Εκείνη και εγώ λιγότερο γνωρίζω τα οικονομικά, αλλά από τα λίγα που έχω καταλάβει σε αυτή τη διαδρομή τη μνημονιακή, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος από την Ισπανία τώρα, γιατί εκεί είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Είχαμε το τραπεζικό. Τότε βέβαια τους πλήρωσε ο ESM 50 δισεκατομμύρια για να ανακεφαλαιοποιήσουν τις τράπεζές τους. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η κυβέρνηση μπορεί να έχει κάποια διαδρομή ή αν θα είναι μια μεταβατική κυβέρνηση για να πάμε σε εκλογές. Πάντως, το ερώτημα είναι, κύριε Πάνο, σε εσένα που τα μελετάς τα οικονομικά, αν όλη αυτή η πολύ μεγάλη αναταραχή στον Ευρωπαϊκό Νότο εμάς μας ωφελεί και δημιουργεί ζωτικό χώρο αφενός να απεμπλακούμε από την περιπέτεια μια ώρα αρχίτερα και δεύτερον να απεμπλακούμε καθαρά, ή αν αντίθετα δημιουργεί έναν άλλο κλειό, έναν παραπάνω φόβο στα κέντρα αποφάσεων στο Βερολίνο και τα λοιπά της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα μας πούνε, παιδιά, για να μην σκάσετε κι εσείς μετά, δεν ξέρω πώς θα το πούνε, προληπτική γραμμή, αυστηρή εποπτεία, δεν θα κάνετε πολλές κινήσεις, όπως θες να το πούμε. Κοίταξε, οι αλλαγές είναι μεγάλες. Δηλαδή, είδαμε τις αποδόσεις, το θεωρητικό επιτόκιο δανεισμού να εκτινάζεται στο 5% προχθές. Ναι. Σήμερα έχει κατέβει πάλι στο 4,45%, που είναι όπου βρισκόταν και την προηγούμενη εβδομάδα, που συζητούμε και έχουμε συζητήσει. Και πάλι φτηνό δεν είναι. Για το θέμα, δεν μπορούμε να βγούμε με αυτό το επιτόκιο. Το θέμα, δηλαδή, αν αύριο το πρωί είχαμε να βγούμε, κοίταξε, τι θα κάναμε εδώ πάνω. Εδώ έχουμε δύο βασικά πράγματα. Ναι. Αυτό το οποίο περιμένει αυτή τη στιγμή το Μαξίμου είναι τι. Να κλείσει το θέμα του χρέους και να πούμε ότι συνεδριάζει ήδη το Washington Group στον Καναδά. Με την παρουσία της Lagarde. Μάλιστα. Και θα έχουν και G7 και στο G7 θα τα πούνε με τους Ευρωπαίους το Σάββατο. Ναι. Άρα θα πρέπει να δούμε μέχρι τις 21 Ιουνίου τι θα βγει για το χρέος το ελληνικό. Θα βγει πάντως κάτι. Και ότι τι θα μπορεί κάτι να πάει, εν πάση περιπτώσει, με μία μικρή συνέχεια παράταση, τι συγκεκριμένα θα βγει. Λοιπόν, περιμένει λοιπόν το Μαξίμου να δει από όλη αυτή τη διαδικασία και αφού έχουμε την πρώτη διευθέτηση, διότι φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θα πληρούμε τη βελτίωση της οικονομίας, της μεταρρυθμίσης, θα μας δίνουν και χρόνο με το χρόνο επιπλέον πράγματα πάνω στο χρέος. Άρα, περιμένουν να δουν πού θα τιμολογήσουν οι αγορές τότε τα ελληνικά ομόλογα. Mm-hmm. Πού θα βάλουν τότε τα επιτόκια. Mm-hmm. Και αναλόγως προς, γιατί πολύ σωστά λες, έχουμε μια επιδείνωση του περιβάλλοντος, δημιουργείται μια κρίση. Δηλαδή οι Ιταλοί πληρώσανε αυτό το οποίο έχει γίνει, καθώς δανείστηκαν προχθές με 3%, ενώ μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα τα επιτόκια ήταν κάτω από 2%. Έτσι, στην Ισπανία επίσης, προφανώς θα έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς αυτές οι δύο χώρες θα επηρεάσουν την αγορά των ομολόγων, mm-hmm, στην οποία πάμε να μπούμε, mm-hmm, και ταυτόχρονα τι ατζέντα θα βάλουν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εμείς αντιμετωπίζουμε ένα περιβάλλον σχετικής αστάθειας. Βάλει και τον εμπορικό πόλεμο, ο οποίος ξεκινάει και πάλι από απόψε με τους δασμούς του Τραμπ, αλλά και τις μεγάλες αντιδράσεις που υπάρχουν από την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Γιούνκερ, Μακρόν, Μέρκελ, οι Γερμανοί βιομήχανοι όλοι έχουν αντιδράσει. Θα έχουμε λοιπόν ένα δύσκολο περιβάλλον, στο οποίο εκεί μένει να δούμε ποιοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί θα υπάρχουν, δεδομένου ότι ξεκάθαρα έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι εγώ δεν θέλω να έχω πιστολιπτική γραμμή στήριξης. Τι άλλο λοιπόν μπορεί να υπάρξει ώστε να μπορέσει η Ελλάδα
να βγει στις αγορές τους επόμενους μήνες και να πάρει τα μούτρα της. Ένα επιτόκιο που λες και εσύ κάτω από 4%. Ένα επιτόκιο στο οποίο θα έχει ένα διατηρήσιμο κόστος και δεν θα είναι μη ανταγωνιστικό. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Το άλλο είναι, κύριε Γιάννη, ότι ακούω, γιατί είμαστε και σε προεκλογικό χρόνο. Και δεν θα μείνω στις μπαλωθιές με τον Καμένο, το Μοντεκάρλο και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Αυτά δεν προσφέρουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα. Είναι για να συσπληρώνεται το εκλογικό σώμα ή τα εκλογικό. Ή να απομακρύνεται. Ή να απομακρύνεται. Πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτό που ακούω σε προεκλογικό χρόνο είναι και τον κύριο Τσίπρα απόψε να λέει η λιτότητα τελειώνει τον Αύγουστο και αρχίζει η περίοδος της επέκτασης και της ελάφρυνσης των φόρων. Και τον κύριο Μητσοτάκη να υπόσχεται φοροελαφρύνσεις και ούτω καθεξής. Το ερώτημα είναι κατά πόσο όλη αυτή η περιπέτεια που ξεδιπλώνεται στον Ευρωπαϊκό Νότο θα κουρέψει εκ των πραγμάτων τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Ενδεχομένως ίσως όμως να έχουμε και ξαντανακλάσεως. Το έχουμε συζητήσει κατηδίαν. Στις συσκέψεις λίγο αντίθετο σε βλέπω προς εκεί. Ενδεχομένως να επισπεύσει όμως και μια διαδικασία εξόδου της χώρας από αυτή την ιστορία των μνημονίων. Διότι πια έχει καταλάβει και έχει κυλήσει ο χρόνος του Σαββατού των προηγούμενων 4-5 ημερών με την κρίση στην Ιταλία. Ότι έχει αποδείξει ότι η Ευρωζώνη ανά πάσα στιγμή μπορεί να υποστεί ένα πλήγμα. Σωστά. Το οποίο να μην είναι από την Ελλάδα. Δείτε πόσα πράγματα έγιναν μέσα σε τρεις μέρες. Ισπανία, Ιταλία, τακατάκα, ενρυπή οφθαλμού. Χαμός. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως να θέλουν και οι Ευρωπαίοι, γι' αυτό και η στροφή τεράστια της Γερμανίας εχθές να πει για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι δεν χαλάσει ο κόσμος. Αυτό που λέγαμε και σιγοψιθυρίζαμε, αν βρεθεί και εκτός προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως εξ αντανακλάσεως να υποστούμε μια ευεργετική εντός πολλών εισαγωγικών έξοδο. Και πιο γρήγορη και πιο με μεγαλύτερες διευκολύνσεις. Από εκεί και πέρα όμως. Για να ξεμπερδεύουν, με την Ελλάδα. Για να βγάλουν την Ελλάδα από συστημικός κίνδυνος που λέγαμε μέχρι σήμερα να μετατραπεί σε μια συστημική χώρα που στηρίζει κτλ. Το δε πείραγμα, γιατί εγώ πολιτικά θέλω να το δω τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Η Γερμανία, για να είμαστε και ειλικρινείς, τα ψιλοέφαγε τα μούτρα της. Ήταν μια σύγκρουση που έγινε στην Ιταλία. Δεν ήταν απλά ότι δεν ήθελε να περάσει ένας υπουργός οικονομικών, ο οποίος είχε στάσει. Το πρόγραμμα ήταν πολύ διαφορετικότερο και πολύ μεγαλύτερο. Ήθελε να επιβάλλει πρωθυπουργό συγκεκριμένο αυτόν τον τύπο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό το στόπ που έφαγε η Γερμανία από την Ιταλία είχε, θεωρώ, επιπτώσεις και προς άλλες κατευθύνσεις. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι και αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία δεν έχουν επηρεαστεί ως ένα μικρό έστω βαθμό. Για στάσου εδώ πέρα, πού πάμε. Οι φωνές λοιπόν απέναντι στη Γερμανία. Τα γεγονότα στην Ιταλία που κόντεψαν να τεινάξουν στον αέρα πάλι την όλη προσπάθεια. Αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία, νομίζω, θα επαναλάβω ότι ενδεχομένως να μας ωφελήσει. Τώρα, στο εσωτερικό, τι γίνεται. Εδώ παρακολουθούμε δυστυχώς αυτό που είπες. Δηλαδή, ποιος θα δώσει περισσότερα. Εδώ βλέπουμε ότι τα περιθώρια, και εκεί θέλω να σταθώ, θα ακούσουμε πάρα πολλές υποσχέσεις. Όμως, οι δυνατότητες τόσο της σημερινής κυβέρνησης, όσο και αν αλλάξει και έρθει άλλη, είναι σαφώς περιορισμένα. Και συγκεκριμένες. Μπράβο. Τι μπορούν να κάνουν, και αυτό το βλέπουμε να το αναμασάνε απαξάπαντες. Να μειώσουν λίγο τους φορολογικούς συντελεστές από εδώ, να τους πάει εκεί. Ούτε η Νέα Δημοκρατία λέει τι θα κάνει με τους πληστηριασμούς, ούτε η Νέα Δημοκρατία λέει τι θα κάνει με τις συντάξεις, ούτε τι θα κάνει. Στο μόνο που έχουν ξεκάθαρη στρατηγική. Το έχει εγκαταλείψει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το έργο. Το μόνο που στρατηγικά οι δύο αυτή την ώρα έχουν μια έντονη διαφορά ήταν τα εργασιακά. Ότι εδώ ο κύριος Μητσοτάκης λέει έτσι, αυτό. Η χθεσινή δε εικόνα, η προχθεσινή εικόνα του ΣΕΒ να λέει ότι μπράβο Πρωθυπουργέ που μας βγάζεις έξω και την ίδια στιγμή να δαγκώνεται η Νέα Δημοκρατία. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Και εμείς προσπαθούμε να δούμε τώρα. Είναι καλό για τον Τσίπρα που παίρνει τα εύσημα του ΣΕΒ ή είναι τόσο κακό για τον κύριο Μητσοτάκη που του λένε ορθά κοφτά. Τι μας λες τώρα. Πάντως για να επιβεβαιώσω αυτό που λες για τις πολύ συγκεκριμένες, για τα πολύ συγκεκριμένα και στενά περιθώρια που θα έχουν και αυτή η κυβέρνηση. Αν επανεκλεγεί. Και η κυβέρνηση που μπορεί να προκύψει μετά από πολιτική αλλαγή στις εκλογές όποτε και αν γίνουν. Σήμερα βγήκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με την αναλογιστική μελέτη για το ασφαλιστικό. Εδώ είναι καρμανιώτας. Δείτε κάτι. Όχι μόνον επιβεβαιώνει και θεωρεί δεδομένες τις περικοπές της συντάξης το 19
έως 18%. Άρα κλείνει και την όποια συζήτηση περί επαναδιαπραγμάτευσης κτλ. Δεν είναι μόνο η αναλογιστική μελέτη, είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί. Αλλά ταυτόχρονα ζητάει περαιτέρω αύξηση στα όρια ηλικίας και περαιτέρω περικοπές. Λέει δηλαδή ότι ακόμη και με τις περικοπές του 2019 δεν σώζεται το πράγμα. Το πράγμα δεν μπορεί. Ακή, επίτρεψε μου να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι ξεκάθαρα πια η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Σωστά. Το δεύτερο πυλώνα, το θεωρεί εκ των όνων κάνευ και θεωρεί το ασφαλιστικό θέλει μια βαθιά τομή. Γιατί πιθανά βλέπει ότι δεν βγαίνει το πράγμα. Έτσι. Πιθανά, γιατί πάνω μου η είναι απλό πράγμα. Με του μισθού που υπάρχουν στην αγορά. Και εδώ είναι πολύ μεγάλη συζήτηση να κάνουμε και να δούμε πώς ακριβώς στέκεται η αγορά, ποιες συνθήκες επικρατούν στην αγορά, πόσο κοστίζει στην αγορά. Πώς λέμε από τη μία στα προεκλογικά μπαλκόνια ανάπτυξη και τι σημαίνει αυτό όταν η μισθή έξω είναι 350 ευρώ και οι συντάξεις άλλο τόσο. Πώς ακριβώς θα κινηθεί η αγορά με το ιδιωτικό χρέος και τα νοικοκυριά να χρωστούν τους Μιχαλούς. Πώς ακριβώς θα ξυπνήσουν τα μαγαζιά και θα μπαίνουν οι πελάτες μέσα να κινείται το χρήμα όταν τα νοικοκυριά περικόπτουν περαιτέρω τις δαπάνες τους προκειμένου να τα βγάλουν πέρα και να επιβιώσουν. Όταν οι τράπεζες βγάζουν ζημιές. Όταν οι τράπεζες βγάζουν ζημιές. Γιατί αυτό βγάλανε όταν τώρα τα κόκκινα δάνεια δεν ρυθμίζονται και λέει ο Ντράγκη κάνε πιο επιθετικούς πληστηριασμούς και κανείς δεν μιλάει. Όταν βγαίνουν και λαϊκές κατοικίες στο σφυρί, διότι υπάρχει εντολή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μη σταματάτε πιθανά. Όταν τα φάντς είναι εδώ, όταν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες στην πραγματική αγορά, τι νόημα έχουν τα προεκλογικά τσιτάτα για ανάπτυξη, για παροχές, για κοινωνικά πρόσημα, για το ένα, για το άλλο, για άση των κοινωνικών αδικιών, για χαλάρωση των μνημονιακών μέτρων. Δεν υπάρχουν αυτά. Διότι πρέπει η κατεύθυνση να σταθεί και να δει ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες στην αγορά και ποιες είναι οι προοπτικές που διανοίγονται προκειμένου η αγορά να αναστηθεί. Αν δεν αναστηθεί η πραγματική οικονομία, η χώρα δεν θα πάει μπροστά. Απλά πράγματα είναι. Μπακάλικο να έχεις, το ξέρεις αυτό. Μια μικρή επιχείρηση να έχεις, το ξέρεις αυτό. Κοινό νου να έχεις, το ξέρεις. Δεν φτάνουν τα λόγια. Εδώ πρέπει δεν φτάνουν να τα λόγια. Γιατί προκειμένου έξω να πάρει ανάσα η οικονομία. Με λόγια δεν παίρνει ανάσα. Η πολιτική της ανάπτυξης με μειωμένο εργατικό κόστος δεν απέδωσε. Αν δεν δημιουργήσεις ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, αν δεν δώσεις τον αέρα της όθησης προς την ανάπτυξη, προς μια άλλη λογική, δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μα με πιο γρήγορο κράτος, με περισσότερες επενδύσεις, με καινούργιες θέσεις εργασίας. Όχι στα μητρώα των επιχειρήσεων οι καινούργιες επιχειρήσεις που ανοίγουν να είναι μόνο τα ταχυφαγεία ή ηλεκτρονικά τσιγάρα. Διότι περί αυτού πρόκειται. Αν κοιτάξει κανείς στα μητρώα τις νέες εγγραφές στο μητρώο των επιχειρήσεων, αυτή είναι την επιχειρηματικότητα. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις. Πόσες θέσεις εργασίας λοιπόν ανοίγουν έτσι. Και καφετέριες. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, βουλευτή φιότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Σαρακιώτη. Καλησπέρα, καλησπέρα στον κύριο Στάτο Σαϊτανίδη, ο οποίος είναι άνθρωπος της αγοράς, επιχειρηματίας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σαϊτανίδη. Καλησπέρα στον κύριο Χρήστο Μπουκόρο, βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Μπουκόρε. Και στον κύριο Λάμπρο, και στον κύριο Λάμπρο Παλάτζα, αναπληρωτή γραμματέα επικοινωνίας του κινήματος αλλαγής και του Πασό. Καλησπέρα κύριε Παλάτζα. 2-11-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνίας, το email της εκπομπής παρεμβάσεις@blueskytv.gr. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω τη συζήτηση, διότι μ' αρέσει να συζητάμε για τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης και όχι να ακούμε μόνο τα προεκλογικά συνθήματα των κομμάτων, γιατί όσο προχωράμε, όσο μπαίνουμε σε προεκλογικό χρόνο, θα ακούμε διάφορα. Το θέμα είναι να έχουμε την ψυχραιμία και να έχουμε και την ευθυκρισία να τα ακτινογραφούμε όλα αυτά και να τα βάζουμε κάτω με μολύβι και χαρτί, να βλέπουμε αν βγαίνουν ή δεν βγαίνουν. Άρα λοιπόν, έλα. Μια μικρή παρέτηση σε αυτό και θέλω να σταθούμε εδώ. Εγώ απόψε, όχι επειδή είναι ο Τσίπρας ή κάποιος με χαρακτηρίζει ΣΥΡΙΖΑΙΟ ή οτιδήποτε, ναι. Σήμερα άκουσα τον Πρωθυπουργό και λέει, έχω ένα περιθώριο 700 εκατομμυρίων έως 1.200, ναι. Αυτό είναι το περιθώριο που έχω, ναι. Αυτό θα το μετακυλήσω στην ελάφιση στην φορολογική. Ναι. Αυτό μ' αρέσει, ναι, να ακούσω από τους πολιτικούς, ναι, αρχηγούς. Γιατί νωρίτερα το πρωί ο Μητσοτάκης από το ίδιο βήμα είχε υποσχεθεί επίσης φοροελαφρύνσεις. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Αλλά χωρίς να περιγράφω από πού. Άσε τώρα, κοστολογημένος είναι και ο Μητσοτάκης, όσο κοστολογημένος είναι και ο Τσίπρας. Ορίστε κύριε Σαϊτανίδη, παρακαλώ. Πώς
πιστεύω ότι μέσα σε 60 δευτερόλεπτα είπατε όλη την αλήθεια και τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Και όσον αφορά και το ασφαλιστικό, αν δεν πιάσει ο κόσμος δουλειά, δεν θα βρεθούν χρήματα. Όσες περικοπές και αν πληρώνει, μην τα ρίχνουμε σε επιχειρηματικά. Και να πληρώνετε. Να πληρώνετε και να πληρώνετε. Λοιπόν, αν δεν πιάσει ο κόσμος δουλειά και να βρούμε, γιατί πιστεύω αυτό είναι ευθύνη των πολιτικών, να βρούνε τρόπο να πιάσει δουλειά ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή η πραγματική οικονομία στη χώρα θεωρώ ότι είναι στα χειρότερά της. Γιατί, κύριε Σταθμό, στα 9 χρόνια. Γιατί είναι στα χειρότερά της. Πιστεύω ότι επειδή ό,τι λίπος υπήρχε χάθηκε και αυτή τη στιγμή κάθε μέρα, γιατί είμαι μέσα στην αγορά, έχω πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και ακούω να κλείνουν όλο και πιο πολλά. Όσοι μπόρεσαν λίγο να κρατηθούν στα 9 χρόνια και κατάφεραν λίγα από τα χρήματα, μάλλον από τα χρήματα που είχαν στην άκρη να βοηθήσουν την εταιρεία τους, αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει η χώρα. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν βρεθούν άμεσα λύσεις, θα πάμε. Είναι στα χειρότερά της, γιατί είναι ακριβό το κόστος λειτουργίας, είναι υψηλή η φορολογία. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι μόνο η φορολογία. Λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά. Και το κράτος δεν βοηθάει. Η γραφειοκρατία είναι ένα όχημα το οποίο είναι τόσο αργό. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχω πάρει ένα νεοκλασικό μέσα στην Αθήνα, ανέξω σε ένα ξενοδοχείο. Ήρθαν προχθές, μετά από 2-3 μήνες από την νεωτέρων μνημείων και μου είπανε σε ένα χρόνο θα μου δώσουν την άδεια να ξεκινήσω να το φτιάξω. Υπάρχουν 100.000 τέτοια κίνητα που περιμένουν. Εγώ για να το φτιάξω θα έπαιρνα 50 άτομα. 50 άτομα με 100.000 που περιμένουν αύριο το πρωί να ξεκινήσουν είναι 500.000 μαστόρια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Είναι τόσο απλό. Και ήρθαν από την αρχαιολογία, την νεωτέρω μνήμη, μου είπαν: «Οκ, αυτά σε ένα χρόνο να πάει στον Υπουργό. Γιατί αυτό δεν λύνεται αύριο το πρωί?» Και σας φέρνω ένα παράδειγμα. Έτσι, από τα τόσα που υπάρχουν, που ο καθένας έχει μια ιδέα και θέλει να το πραγματοποιήσει. Είναι μια μικρογραφία της περιπέτειας. Ένα χρόνο. 100.000 ακίνητα. 50 άτομα από ένα ακίνητο είναι 500.000 μαστόρια. Αλουμινάδες, air condition, αύριο το πρωί. Και αν δεν μπορούν να το κάνουν, ας καλέσουν εμάς να το δώσουν. Πώς μπορεί να λυθεί? Πολύ εύκολα μπορεί να λυθεί. Δηλαδή, αντί να βοηθάμε να κινηθεί η αγορά, βάζουμε τρικλοποδιές. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά αυτό. Να πάμε να βοηθήσουμε, να τους δώσουμε λύση άμα δεν μπορούν. Και θέλω να ξεκινήσετε από το σχόλιο. Όπως συγγνώμη, και με 450 ευρώ, ναι, προφανώς. Δηλαδή, να μας πούνε οι πολιτικοί με 450 ευρώ πώς μπορεί κάποιος να παντρευτεί, να πάρει ένα σπίτι. Θα σας πούνε να μην δίνετε τόσο χαμηλούς μισθούς, να δώσετε μεγαλύτερους μισθούς. Εσείς οι επιχειρηματίες. Συγγνώμη, το κατώτερο μισθό το βάζει το κράτος. Το βάζει το κατώτερο μισθό. Απλά το υπενθυμίζω αυτό. Ορίστε, κύριε Σάκη. Κύριε Παυλόπουλε, άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Σαϊτανίδη, όπως άκουσα με μεγάλη προσοχή και πριν από 20 μέρες εδώ στην εκπομπή σας τον κύριο Μίχαλο, ο οποίος γνωρίζοντας όσο πλέον αρμόδιος... Σημαία τον έχετε κάνει τον Μίχαλο πια. Σημαία. Σε λίγο θα του δώσετε και φανελάκι ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Μίχαλου. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι είναι... Ο Φλέσκας δεν είπε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μίχαλος. Είπε μια καλή κουβέντα για την οικονομία. Δεν είπε μια καλή κουβέντα, κύριε Παυλόπουλε. Τον έχετε κάνει σημαία πια. Κύριε Παυλόπουλε, ναι, ποιος είναι ο ρόλος του κύριου Μίχαλου? Έχει κάποιο θεσμικό ρόλο, νομίζω? Κανένας. Δεν έχει κανένα ρόλο ο κύριος Μίχαλος? Δεν θέλω να χαρακτηρίσω γιατί δεν είναι. Αλλά κανένας δεν είναι. Δεν είναι στην πραγματικότητα. Είναι πρόεδρος του εμπορικού και βιομηχανικού επιχειρήματος. Δεν έχει εικόνα της αγοράς. Ας δούμε στην αγορά, να δούμε ποια είναι η αγορά και τι συμβαίνει. Μα πώς, δεν γίνεται να λέει. Θεωρητικά. Ο πρόεδρος του εμπορικού και βιομηχανικού επιχειρήματος. Θεωρητικά και εγώ μπορώ να έρθω να πω οτιδήποτε. Να πάμε στην πραγματική οικονομία να δούμε τι γίνεται. Πώς είναι η ανεργία? 20% από 27. Μάλλον δεν είσαστε στην αγορά. Δεν καταλαβαίνετε. Κύριε Σαϊτανίδη, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Έχετε κάποια άλλα στοιχεία? Όλα αυτά είναι θεωρητικά. Ναι, μέσα στην πιάτσα. Και βλέπω τι γίνεται. Όλα αυτά είναι θεωρητικά. Και η μισή είναι με τετράωρα. Με 300 ευρώ. Ζήστε με 300 ευρώ. Τι λέει πιάτσα? Ζήστε με 300 ευρώ. Τι λέει πιάτσα? Αυτό που σας λέω λέει. Αυτό όχι, δεν έχει μειωθεί. Πώς να μειωθεί η ανεργία? Με 300 ευρώ. Μείνετε εσείς στην θεωρία. Ας βγει ο κόσμος να πει ανέργεια. Ποια θεωρία, κύριε Σαϊτανίδη? Σας λέω τα επίσημα στοιχεία από τα επιμελητήρια, τα οποία δείχνουν ότι μείωση των λουκέτων κατά 20%. Εγώ το αντίθετο βλέπω. Στις νέες επιχειρήσεις, τι να κάνουμε? Ο κόσμος μας βλέπει, ο κόσμος και κρίνει. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Λέει, παιδιά, εσείς της αγοράς αποφασίστε τι γίνεται. Γιατί βγαίνει ο πρόεδρος του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου. Ναι. Τον πείραξα τον κύριο Σαρακιώτη, τον επικαλούνται συνέχεια. Τον δεν είναι και ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ο κύριος Μιχαλός. Όχι, είπα, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Τον έχουν κάνει σημείο αναφοράς. Και λέει, εδώ παιδιά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Μάλιστα. Βγαίνετε εσείς και λέτε, η αγορά είναι στα χειρότερά της.
στο χειρότερο σημείο της. Κύριε Παυλόπουλε, με συγχωρείτε. Πώς μια αγορά μπορεί να είναι στα χειρότερά της και να έχουμε αύξηση καταθέσεων τον Απρίλιο κατά 870 εκατομμύρια. Πώς γίνεται αυτό? Εγώ δεν θα περιγράψω επουδενή μια κατάσταση παραδείσου. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι η αγορά αυτή τη στιγμή είναι στα χειρότερά της. Με συγχωρείτε. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό. Θυμόμαστε τι έγινε το 2013. Αύξηση καταθέσεων έχετε γιατί... Θυμόμαστε τι έγινε το 2014, γιατί σχολιάσατε και για τα συμφλατζίδικα. Αύξησαν τα εισοδήματά τους. Κύριε Παυλόπουλε, ή αυτοί που πήγαν με 350 ευρώ κάνουν κατάθεση. Σχολιάσατε και για τα συμφλατζίδικα που ανοίγουν... Η αλήθεια είναι αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή έχουν περισσότερα συμφλατζίδικα. Εγώ θυμάμαι το 2012 και το 2013 κάθε γωνία και αγοράζω χρυσό. Το 2012 και το 2013. Έτσι δεν είναι. Ήταν καλά τότε. Όχι βέβαια. Σαξεστόρι είχαμε. Σας είπα ότι τώρα αυτό. Όλα καλά ήταν. Ναι. Και κάθε γωνία είχαμε και αγοράζω χρυσό. Μπορείτε να μου πείτε για την ελληνική γραφειοκρατία αύριο το πρωί? Δείτε το τελευταίο, το περσινό νομοσχέδιο του Υπουργείου του κυρίου Χαρίτση, το οποίο δίνει αδειοδότηση στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικά σε μία μέρα. Πάνω από 10.000 έχουν ευνοηθεί από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εγώ σας λέω και ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Πολύ συγκεκριμένο. Ένα χρόνο μου λέει να δώσει άδεια οικοδομής. Θέλετε να σας απαντήσω για την τάδε αρχαιολογία? 100.000 ακίνητα, δεν είναι λίγα. 100.000 ακίνητα. Περιμένετε να γνωρίζω πώς λειτουργεί η τάδε αρχαιολογία στην Αθήνα. 100.000 ακίνητα είναι, δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο. Πάμε στον κύριο Μπουκορό. Είστε, κύριε Μπουκορό. Αν κατάλαβα καλά το πλαίσιο, κύριε Παυλόπουλε, περιλαμβάνει... Όπως και το ελληνικό, συγγνώμη, έτσι, γιατί είναι το ίδιο. Μα είπα, είναι μικρογραφία του ελληνικού αυτή η ιστορία. Για να δούμε πότε θα ξεκινήσει. Πότε έκλεισε? Όχι, κύριε Παυλόπουλε, με συγχωρείτε, πότε έκλεισε? Έχουν μπει μπουλντόζες? Πότε έκλεισε? Έχουν μπει, έχει ξεκινήσει. Μπορείτε να μου απαντήσετε. Πότε έκλεισε το ελληνικό? Εγώ να δω πότε θα ξεκινήσει. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ούτε Πασόκ, ούτε Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σαν επιχειρηματίας το βλέπω. Μια ερώτηση, πότε σταμάτησαν να πετάνε τα αεροπλάνα από το ελληνικό, γνωρίζετε? Μα δεν είμαι απέναντί σας. Κάντε λάθος. Νομίζω ότι έχω απέναντί σας. Δεν είμαι απέναντί σας όμως. Εγώ δεν έχω απέναντί σας. Δεν έχω. Και να βοηθήσω, μια χαρά μου είναι. Πότε έκλεισε το ελληνικό? Ακούστε, κύριε Παυλόπουλε. Συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα. Όταν υπάρχει άνθρωπος αγοράς στο τραπέζι. Όχι, δίκιο έχετε. Δίκιο έχετε. Όπως και για τα Ολυμπιακά κίνητα. Δίκιο έχετε. Αφαιρέσατε το λόγο. Να λύσουμε μια απορία. Πότε έκλεισε το ελληνικό? Δίκιο έχετε σε αυτό. Άλλο είναι πότε κλείνει μια. Άλλο είναι πότε κλείνει μια και πότε οριμάζει μία επένδυση. Ναι. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται ότι η επένδυση είναι όριμη από το 2014 και επί 3,5 χρόνια δεν μπορεί να βάλει την τελική υπογραφή. Γι' αυτό κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ για το ελληνικό. Πάμε παρακάτω πότε για την κατάσταση. Κύριε Σαρακιώτη, δεν σας διέκοψα, θα με ακούσετε. Λοιπόν, για μια την απορία. Κατάσταση της οικονομίας, ποσοστά ανεργίας, καταθέσεις, υπάρχει βασικότερο μέγεθος στην οικονομία από τους ρυθμούς ανάπτυξης. Και φέτος, για τρίτη, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, βλέποντας και η ελληνική κυβέρνηση και η Κομισιόν ρυθμούς ανάπτυξης μόλις 1,9%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που ενέγραφε στους προϋπολογισμούς δηλαδή, έχουμε απολέσει 6,7% ρυθμούς ανάπτυξης αυτά τα τέσσερα χρόνια. Πολλαπλασιάστε το 187-181 δισεκατομμύρια ΕΠ για να δείτε τι στήχησε σε ανάπτυξη η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα άλλα είναι σημαντικά, αλλά είναι επιμέρους δείκτες. Πάμε τώρα στη φορολογική πολιτική. Ασφαλώς περιθώρια για υποσχέσεις, κύριε Παυλόπουλε, δεν υπάρχουν. Ξέρει ο ελληνικός λαός ποιος υπόσχεται και ποιος είναι ανηλεκρινής και ποιος υπόσχεται με το σταγονόμετρο. Δεν έχει καμιά αξία να το πω εγώ. Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε τώρα, κύριε. Εκφράζει τον εαυτό του ο κύριος Αντώναρος. Ο κύριος Αντώναρος. Λέει ότι κυκλοφορεί ο κύριος Μητσοτάκης και μοιράζει αφιδώς υποσχέσεις για φοροελαφρύνσεις. Εντάξει. Η αξιοπιστία του καθένα μας κρίνεται, έτσι. Δεν έχει και καμιά, αν θέλετε, αξία να πω εγώ αν υπόσχεται περισσότερο ή αν είναι πιο ειλικρινής ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι έχει πάγια άποψη πλέον ο ελληνικός λαός γι' αυτό. Το αφήνουμε στην άκρη. Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές ελαφρύνσεις, για τη Νέα Δημοκρατία είναι ιδεολογικός προσανατολισμός και επεκφρασμένη πολιτική θέση και είναι η πρώτη και μοναδική υπόσχεση που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της εκθέσεως Θεσσαλονίκης εδώ και 2,5 χρόνια, έτσι. Πάμε παρακάτω. Για τον Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ η φοροελάφρυνση είναι περιστασιακή και προεκλογική. Ας το κρίνει και αυτό ο ελληνικός λαός. Και αν περισσέψουν, θα φοροελαφρύνουμε. Για μας είναι στρατηγική στόχευση. Και πάμε τώρα και στο ασφαλιστικό. Συμφωνώ με τον κύριο Σεϊτανίδη, κύριε Παυλόπουλε. Αν δεν υπάρξει επενδυτικό σοκ στη χώρα, αν δεν υπάρξει ζήτηση, προσφορά θέσεων εργασίας και αν δεν επιλύσουμε
τους χειρότερους δείκτες, δημογραφικούς δείκτες που κατέγραψε ποτέ η χώρα μετά τον πόλεμο. Ακούστε το 2017, κύριε Παυλόπουλε, χάσαμε 124.000 ανθρώπους και γεννήθηκαν μόλις 91.000 άνθρωποι στην Ελλάδα. Που σημαίνει αυτό μια απώλεια 35.000 ανθρώπων. Αν βάλεις και τους νέους που μεταναστεύουν άλλοι τόσοι, είναι 70.000. Μιλήσατε για την αναλογιστική μελέτη. Μια αναλογιστική μελέτη έχει βάθος 25 ετίας ή 30 ετίας για να είναι αξιόπιστη. Αλλιώς δεν έχει αξία. Και οι περικοπές που γίνονται σήμερα, 18% που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι για να πληρωθούν οι συντάξεις μετά από 6 μήνες. Είναι για την επιβίωση του ασφαλιστικού συστήματος σε βάθος χρόνου. Άρα, βελτίωση δημογραφικού δείκτη, μέτρα επιγόντως, είναι ζήτημα υπαρξιακό για την Ελλάδα. Έχει κανένα όφελος να συζητάμε και καμιά αξία σήμερα για μια Ελλάδα που αν συνεχίσουμε έτσι το 2050 θα είναι μια χώρα 6 εκατομμυρίων γερόντων. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει πρώτα απ' όλα. Δεν διαφωνώ, και στη συνέχεια. Και στη θέμα είναι. Όσο κύριε Παυλόπουλε, ολοκληρώνω. Όσο περισσότερο αυξάνονται. Θα μου κάνετε ό,τι θέλετε. Όσο περισσότερο, πάντως είναι ιστορικά καταγεγραμμένο ότι οι χειρότεροι δημογραφικοί δείκτες στην Ελλάδα ήταν το έτος 2017. Ανατρέξτε στην Ελστάτ. Γιατί θέλω να χρησιμοποιώ πάντα επίσημα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία, κύριε Παυλόπουλε. Άρα λοιπόν, όταν λέμε ότι χρειάζεται επενδυτικό σοκ, βλέπετε να δείχνει καμιά διάθεση αυτή η κυβέρνηση να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα? Ένα κλίμα από επένδυση ζούμε. Όποιος έρχεται να επενδύσει αντιδράσεις, διαιτησίες, καθυστερήσεις, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επερωτήσεις στη Βουλή για οποιαδήποτε επένδυση, εδώ υπάρχει εχθρικό επιχειρηματικό κλίμα. Δεν έρχονται με τα λόγια. Πάντως με το φιλικό περιβάλλον στην επιχειρηματικότητα έρχονται. Έρχονται. Όμως θυμάμαι. Το βλέπετε. Διάχυτο. Θυμάμαι ότι τα λουκέτα. Τα δεκάδες ή εκατοντάδες λουκέτα σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας δεν ξεκίνησαν το 2015. Ενώ τώρα σφίζουν από ζωή. Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι. Λέω όμως ότι η εικόνα καθίζησης, το σπιράλ της καθίζησης στην πραγματική οικονομία θα σας απαντήσω. Ξεκίνησε εδώ και αρκετά χρόνια. Συμφωνώ απολύτως. Λέω ψέματα. Όχι, κύριε Παυλόπουλε. Λίγο πριν πέσετε και λίγο πριν χάσετε τις εκλογές και ενώ λέγατε ότι είμαστε σε εποχή ανάπτυξης και ανάταξης στους κεντρικότερους εμπορικούς δρόμους παρακολουθούσαμε. Σαφέστατη η ερώτησή σας, μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ. Κύριε Παυλόπουλε, είναι τελείως διαφορετικής τάξης ζήτημα και εντελώς επώδυνο όταν εισέρχεσαι σε μια κρίση, αλλά και οπωσδήποτε καταγράφεις τέτοια αποτελέσματα, τα οποία θυμίζω ότι το 2014, αν πάτε στα στοιχεία των επιμελητηρίων, είχαν εξισορροπήσει οι ενάρξεις με τα λουκέτα και είχαμε και ένα θετικό πρόσημο. Και είναι τελείως διαφορετικό και καταστροφικό να παραμένεις συνεχώς περισσότερο στην κρίση και να μην βγαίνεις ποτέ από αυτή. Διότι ο Τσίπρας από τότε που ανέλαβε κάθε χρόνο μας λέει ότι βγαίνουμε από την κρίση. Πάλι φέτος μας λέει τα ίδια. Μέσα στις πελώριες αντιφάσεις και αυταπάτες του. Σήμερα είπε θα μοιράσω. Προχθές το ΣΕΒ τι είπε? Και η έξοδος στις αγορές δεν θα σημάνει θεματική βελτίωση της ζωής των Ελλήνων. Να πιστέψουμε τον Τσίπρα τον προχθεσινό ή τον Τσίπρα το σημερινό? Γι' αυτό ξεκίνησα την τοποθέτησή μου περί ειλικρίνειας και υποσχέσεων, κύριε Παυλόπουλε. Ήταν πάντως συγκεκριμένος σήμερα. Προχθές τι ήταν, αφηρημένος? Προχθές ήταν αφηρημένος? Εγώ δεν θα υπερασπιστώ, αλλά ξέρετε κάτι. Δεν θα τον υπερασπιστείτε, αλλά τον υπερασπίζεστε. Όχι, κάντε ένα λάθος. Εγώ σας λέω, αγαπητέ συνάδελφε, γιατί έχουμε και την ίδια ιδιότητα. Ακούστε λίγο. Οδηγείται πολλές φορές. Ναι. Πολύ απλά. Mm-hmm. Οδηγείται πολλές φορές κάποιους ή δημοσιολογούντες και δημοσιογράφους να φαίνεται ότι στηρίζουν τον Τσίπρα. Γιατί ακριβώς δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την καταστροφολογία. Δεν μιλάμε εμείς για καταστροφολογία. Καμία καταστροφολογία. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πού το είδατε το καταστροφικό? Εφόσον χρησιμοποιείτε. Καταρχήν κάνετε μια ανακρίβεια. Το ισοζύγιο επιχειρήσεων που ανοίγουν και κλείνουν, ο κύριος Μίχαλος, τώρα αν θέλετε να τον αποδείξετε, είπε ότι τώρα. Όταν στο δημόσιο λόγο. Έχετε στοιχεία για το 2014 ενάρξεις και λουκέτα και μια γενικότερη παρατήρηση έχετε, μπορώ να κάνω. Προσκομίστε τα. Έχετε λοιπόν, είχε εξισορροπήσει το πράγμα. Και όποιον και να ρωτήσει την επιχειρηματική κοινότητα, είχαν αρχίσει να βλέπουν φως στο βάθος του τούνελ. Μισό λεπτάκι. Μια παρατήρηση πολύ απλή.
όταν επικαλείστε επίσημα στατιστικά στοιχεία, mm-hmm. οφείλετε και mm-hmm. η μία και η άλλη πλευρά να δέχεται και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιεί η άλλη. Δεν θα χρησιμοποιούμε τι τα επίσημα στατιστικά. Θα έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο. Ναι, ναι, να το συγκεκριμένα. Ακούσω. Να το ακούσω. Όταν χρησιμοποιώ ότι, παραδείγματος χάρη, δεν έρχεται μία, δεν γίνονται επενδύσεις και ακούω και φέρνει το αφήγημα ο Πρωθυπουργός ότι ξέρετε κάτι, εγώ έχουν έρθει 3,2 δισεκατομμύρια ξένες επενδύσεις. Και μπορούν να μας ανατάξουν. Όχι, ακούστε, άλλο θέλω να πω. Οι περισσότερες από το 2008. Άρα λοιπόν, ή δεχόμαστε τα επίσημα στοιχεία που παραθέτει ο ένας και ο άλλος και δεν αφισβητούμε αυτά που παραθέτουν. Δεν καταλάβατε, ενδεχομένως να μην ήμουν αρκετά σαφής, ενδεχομένως να μην είναι όχι, και, να είναι και ατελής ο λόγος. Χρησιμοποιείτε, μου. Όχι, λοιπόν, χρησιμοποιείτε τα στατιστικά. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Εσείς, σας είπα κάτι βασικό. Πέρα από το επενδύσεις, πέρα από την ανεργία, σας είπα για το βασικό δείκτη που δείχνει τη γενική εικόνα της πορείας μιας οικονομίας. Ποιος είναι αυτός? Διαφωνείτε ότι είναι η ρυθμή ανάπτυξης αυτός ο δείκτης περισσότερο από κάθε άλλο? Βεβαίως. Λοιπόν, πόσο τις 100, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε χάσει αυτά τα χρόνια και τι εννοώ? Πόσο, πόσο υπολόγιζε μέσω των προϋπολογισμών ότι θα είναι η ανάπτυξη και πόσο ήταν τελικά? Αν ακούγαμε και το Στουρνάρα το 11, 6,7% κάτω από τις προβλέψεις. Αυτό δείχνει και την κατάσταση της οικονομίας. Πάμε και στον κύριο Παλάντζα, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Παλάντζα. Κύριε Παυλόπουλο, υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα είναι πιο αρεστός στους βιομήχανους. Οπα, να το τα παριστερά. Αυτό παρακολουθούμε να γίνεται στις τελευταίες μέρες. Εγώ το έχω πει και άλλη φορά. Ο κύριος Τσίπρας έχει κλέψει τη δουλειά και την ατζέντα του κυρίου Μητσοτάκη. Και ενδεχομένως την εφαρμόζει και καλύτερα. Για μένα δηλαδή, όπως τα βλέπω, καλύτερο δεξιό πρωθυπουργό από τον Τσίπρα δεν είχαμε ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ντρέπεται κιόλας. Ο άνθρωπος το κάνει με χαρά. Για μερικούς είναι προτέρημα. Μάλλον εμείς, δεν έχετε καλή εντύπωση για τον όρο δεξιός. Εμείς δεν θα δικαιολογείτε η προσέγγιση σας. Σίγουρα δεν έχω. Διαφωνούμε. Τι εμείς σίγουρα δεν θα ακολουθήσουμε σε αυτό. Γιατί τα προβλήματα της χώρας δεν θα τα λύσουν στα αγκαλά των βιομήχανων. Γιατί η κοινωνία αναστενάζει σε άλλα σημεία και δεν αναστενάζει εκεί. Και τι θέλω να πω. Μιλάμε και λέμε συνέχεια για τις ξένες επενδύσεις, ξένες επενδύσεις. Εγώ από τότε που ήμουν μαθητής ακούω αυτό το πράγμα. Αλλά ψάχνοντας και βλέποντας, η χώρα μας πάντα όσες φορές αναπτύχθηκε και πήγε μπροστά, πήγε μέσα από τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης, της εγχώριας επενδύσης. Τι να κάνουμε τώρα. Μα αυτό έγινε όμως. Και έχουμε αξιόλογους επιχειρηματίες. Έχουμε αξιόλογους επιχειρηματίες. Έχουμε αξιόλογους επιχειρηματίες, μικρούς επιχειρηματίες, που αν τους φτιάξουμε το κατάλληλο περιβάλλον, θεωρώ ότι πολύ γρήγορα και χωρίς να κρεμόμαστε από τις απαιτήσεις, γιατί ξέρετε, οι απαιτήσεις των ξένων επενδύσεων είναι σαν τις απαιτήσεις της Τρόικας. Χαμηλή μισθή, ανασφάλιστη εργασία ή σχεδόν ανασφάλιστη εργασία, ελαστικά ωράρια. Αυτά δηλαδή όλα που ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτή την τριετία, που δεν τόλμησε ούτε ο κύριος Σαμαράς να τα κάνει. Αυτή η καταπίεση των εργαζομένων και η άνεση με την οποία οι επιχειρήσεις σήμερα προσλαμβάνουν 2 ώρα, 5 ώρα εβδομαδιαία, 5 ώρες τη βδομάδα. Ίσως λένε κάτσε έξω από την επιχείρηση και όταν σε φωνάξω δούλεψε 1 ώρα, γράψε 1 ώρα και έλα το Σάββατο να σε πληρώσω. Και θα ξαναλέμε. Αυτό γίνεται. Και αυτό δεν είχε γίνει και στη χειρότερη στιγμή της κρίσης, που είχαμε 10 και 15% έλλειμμα. Αυτό γίνεται τώρα. Και δεν έχει αποδώσει. Το είπαν όλοι, νομίζω ο κ. Στρατάκης το είπε. Αυτό το μοντέλο δεν δούλεψε. Και δεν δούλεψε πουθενά αυτό το μοντέλο. Ποιος το έφερε όμως? Γιατί αυτό το μοντέλο εξαθλιώνει τις κοινωνίες. Δεν το έφερε. Πάντως δεν το έφερε. Ο Λοβέρδος Σπυρόπουλος. Τελείωσε. Ή έχουν συγκεκριμένη σφραγίδα. Είναι άλλο να λες κάνω 6 ώρα και άλλο να λες κάνω μόνο ώρα. Εντάξει. Είναι άλλο να λες. Είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη κυβέρνηση που περιόρισε, το δικαίωμα της απεργίας. Ο κύριος Τσίπρας. Έχω το λόγο. Ελάτε, ο κύριος Τσίπρας δεν πήγε ποτέ σε ένα συνέδριο ή σε μια συνεδρίαση της ΓΕΣΕ. Πάει όμως κάθε χρόνο στη συνεδριάση των βιομηχάνων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτά είναι επίσημα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να επικαλεστώ στοιχεία, γιατί πολλές φορές η πολιτική με όμικρον γιώτα κρύβονται πίσω από τα στοιχεία. Και πίσω από τα στοιχεία πολλές φορές κρύβουμε την πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα δεν είναι τα στοιχεία που λέμε. Σήμερα
μιλούσα με έναν γνωστό μου επιχειρηματία που μου λέει: προσπαθώ να ασφαλίσω, να πάρω ανθρώπους να ασφαλιστούν. Βρήκα δύο αξιόλογους ανθρώπους και δεν θέλουν να ασφαλιστούν γιατί είναι στο νόμο Κατσέλη. Και θέλουν να δουλέψουν να ασφάλιζουν. Δηλαδή, ο κόσμος πάει και ζητάει δουλειά και λέει: με ασφαλίζει για να μην χάσω τη ρύθμιση. Πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις. Γιατί και εμείς, κύριε Παυλόπουλε, άνθρωποι της αγοράς είμαστε και είμαστε όλη μέρα με ανθρώπους της αγοράς. Πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις που να ρυθμίσουν την κοινωνία και την οικονομία έτσι ώστε να μπορεί η μικρομεσαία επιχείρηση να αναπτυχθεί, να μπορεί ο εργαζόμενος να είναι εργαζόμενος και όχι απασχολούμενος, να έχει μια κανονική δουλειά και με βάση αυτή τη δουλειά του να μπορεί να φτιάξει οικογένεια. Το δημογραφικό πώς θα λυθεί? Θα λυθεί με ευχολόγια? Θα λυθεί όταν ο νέος θα μπορεί να φτιάξει οικογένεια. Θα μπορεί να πει ή να πάει σε μια τράπεζα. Η κυρία Γεννηματάχη έχει δύο προτάσεις. Έχει μια κανονικότητα. Η κυρία Γεννηματάχη προτείνει το εξής. Να δίνουμε στα νέα ζευγάρια ένα ποσό, 20-30 χιλιάδες ευρώ, το οποίο σταδιακά για να ανοίξει το νοικοκυριό του. Να πάει στον κύριο Σαϊτανίδη να πάρει το νοικοκυριό του. Θα πρέπει λοιπόν να το δίνουμε στην αρχή του βίου και να το κρατάμε σιγά σιγά μέσα στα χρόνια της δουλειάς. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν προτάσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει πολιτική θέληση και πολιτική βούληση. Το ασφαλιστικό, ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο εισφορές και συντάξεις. Ξέρετε ότι χάνονται πάρα πολλά εκατομμύρια σε διάφορες διαδρομές μέσα στο ασφαλιστικό και με δικιά μας ευθύνη των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και με όλες τις κυβερνήσεις. Ζητήσαμε και συγκροτήθηκε η Επιτροπή για τις πολιτικές στο φάρμακο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ξοδεύεται εκατομμύρια και ο κόσμος τελικά να μην έχει φάρμακα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ πάνω σε αυτό. Βλέπετε όσα έγιναν σήμερα στο Θαναγία του Ιαπή. Ναι. Δεν το παρακολούθησα το θέμα, δεν το ξέρω. Αλλά πρέπει να δούμε και μέσα στο ασφαλιστικό από πού αλλού θα κόψουμε από το να κόβουμε μόνο από τις συντάξεις. Από το κουκουέ. Μιλάμε μόνο. Από το κουκουέ είστε. Μιλάμε μόνο. Τώρα γιατί τον προβοκάρετε? Όχι, μιλάμε για τις εισφορές και τις περικοπές των συντάξεων. Που είναι σημαντικά πράγματα. Πασόκ δεν είστε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία διαγωνίζονται μόνο και μόνο να πούνε για τις φοροδιαφρύνσεις. Έχει ακόμα αριστερό. Και άντε η Νέα Δημοκρατία καλά το κάνει. Δεξί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα αριστερό κόμμα, ένα κόμμα που θέλει να γίνει σοσιαλιστικό, που λέει ότι θα έρθουν σοσιαλιστές. Οι σοσιαλιστές δεν μπορεί να είναι σόν και καλά κατά τις φορολογίες. Εμείς θέλουμε πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με τον κύριο Μπουσμπουρέη και τον κύριο Σαρακιώτη, τον κύριο Σιτρέλη να απαντήσει. Ελάτε, παρακαλώ πολύ. Έχουμε κύριε Σαρακιώτη μου, κάναμε ένα πρώτο γύρο όλοι μαζί. Πάμε. Επιστρέφουμε. Πάμε στον κύριο Μπουσμπουρέη. Έλα πάνω μου. Μπορώ και εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία λέμε δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι είμαστε επί της ουσίας μακριά στο να πετύχουμε μία, θα έλεγα, κανονικότητα διατηρήσιμη όπως τουλάχιστον την έχουμε στο μυαλό μας. Και αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά τους μέσους πολίτες σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα εξελιχθεί το νέο πείραμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η νέα προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης στην Ιταλία, η οποία όλα δείχνουν ότι συγκροτείται από τη Λέγκα και από τους Πέντε Αστέρες. Θεωρώ ότι είναι μία πολύ κακή νοοτροπία που έχει υιοθετηθεί και στο εγχώριο επίπεδο να χαρακτηρίζουμε αυτές τις ισχυρές πολιτικές τάσεις που διαμορφώνονται λαϊκιστικές. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό και γιατί δεν σεβόμαστε νέες τάσεις οι οποίες βγαίνουν μέσα από το δημοκρατικό πολίτευμα. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το οποίο πρεσβεύει αυτή τη στιγμή η Λέγκα και ο Σαλβίνι είναι η μείωση φορολογίας. Είναι η ανάσα η οικονομική που ψάχνει ο μέσος πολίτης στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι ο επιτυχημένος Ραχώη στην Ισπανία πέφτει, έτσι αποκαθιλώνεται και αυτός. Το ζήτημα όμως είναι πώς θα γίνουν όλα αυτά πράξη την ώρα που αυτό θα ενδεχομένως να σημάνει νέα ελλείμματα, να σημάνει νέες αποκλίσεις στους οικονομικούς σχεδιασμούς, όταν από την άλλη πλευρά έχεις μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που ξεκινάει από τη γερμανική πλευρά, μια πολύ ισχυρή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία την έχουμε δει πως με τον ένα τρόπο εμφανίζει να αλληλεγγύει και με την άλλη πλευρά είδαμε και τις δηλώσεις Γιούνκερ για την Ιταλία, τους είπε να μάθουν να δουλεύουν και να μην είναι τόσο διεφθαρμένοι, επιβάλλει αυτό το ρυθμό τον οποίο θέλει στην οικονομία. Και βεβαίως έχουμε και αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, το ρεαλιστικό στοιχείο ότι θα υπάρχουν οι αποδόσεις των ομολόγων που θα τις δούμε μπροστά μας στο μεταμνημονιακό τοπίο, όπου
θα αναγκαζόμαστε πρώτα απ' όλα να σεβόμαστε αυτές και να τις έχουμε στα επίπεδα που θέλουμε, για να μπορούμε να βρίσκουμε κεφάλαια και να δανειζόμαστε σαν οικονομία. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω και για να κλείσω, είναι ότι βλέπουμε ότι η Ευρώπη θα ξαναμπεί σε μία δοκιμασία, ενδεχομένως όχι ακραία, ενδεχομένως να είναι πιο γόνιμη. Σίγουρα θα υπάρχει πολιτικός ανταγωνισμός, σίγουρα πρέπει να υπουλώσουμε πάρα πολλές πληγές. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να σέβονται όλοι οι πολιτικοί είναι το εξής: ότι πρέπει να δούνε πόσο γρήγορα αποκαθιλώνονται αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι με ένα απλό πρόγραμμα και με κάποιες θεωρητικές ιδέες θα είναι οι άνθρωποι που θα ελέγχουν τις πολιτικές εξουσίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη το πολιτικό παιχνίδι και η οικονομία τρώει πάρα πολύ από το πολιτικό προσωπικό. Ορίστε, κύριε Σαρακιώτη και κύριο Σαϊδανίδης. Κύριε Παυλόπουλε, πολλές φορές, και δεν θέλω να αναφερθώ στους δύο εκπροσώπους σήμερα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα το κάνετε. Όχι, δεν θα αναφερθώ προσωπικά, αλλά εδώ και τρία χρόνια όταν ακούω πολλές φορές στελέχη... Τρεις ήμιση. Βαριά η καλογερική, ε. Όταν ακούω στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, δύο σκέψεις περνούν από το μυαλό μου. Πρώτον, ή ήρθανε φέτος το 15, το 16, το 17 στη χώρα, δεν ζούσανε πριν στην Ελλάδα, ζούσανε κάπου αλλού, ή ότι έχει κάτι στο Περιστέρι στο κεφάλι τους και τους ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, τα στελέχη, τα δύο κόμματα, εσείς τα οποία χρεοκόπησαν. Άρη, δεν είστε το παλιό ΠΑΣΟΚ σε μεγάλο μέρος. Χρεοκόπησαν τη χώρα, τα κόμματα τα οποία. Η Νέα Δημοκρατία, το είπε και ο κύριος Γιούνκερ στη Βουλή των Ελλήνων μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία που κατάφερε να πετύχει έλλειμμα 15% το 2019, γιατί μιλάμε για κατόρθωμα. Τα λέτε αυτά στον Παυλόπουλο και στον Καραμαλή. Τα δύο κόμματα τα οποία κατάφεραν από το 10 ως το 14. Ή τα λέτε εδώ στον κύριο Μπουκόρο που είπε το Μητσοτάκη. Στα χρόνια ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, στα χρόνια των μνημονίων, να χαθεί το 25% του ΑΕΠ, σαν να είχαμε πόλεμο. Καταστάσεις και απώλειες που έχουν βιώσει μόνο χώρες στις οποίες διεξάγεται πόλεμος, έρχονται τώρα και μας λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει φέρει επενδύσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκτοξεύσει την ανεργία και εμείς έχουμε μια συνταγή μαγική. Θα τα λύσουμε όλα. Θα λύσουμε τους φόρους, έτσι θα λύσουμε την με ένα ανεργία. Νόμο και ένα άρθρο είχατε υποσχεθεί. Όλα αυτά θα γίνουν. Έτσι εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό. Όχι, κύριε Μπουκόρα, μην λέτε για απάτες. Δεν ξέρετε που χρωστά το κόμμα. Δεν ξέρετε. Έτσι, τώρα βρήκαμε την καραμέλα. Ακούστε, αν ήσασταν εσείς κόμμα εξουσία τόσα χρόνια που είναι Νέα Δημοκρατία, αναλογικά και με βάση τα όσα χρωστάτε σήμερα, θα χρωστούσατε πολύ περισσότερα. Δεν θα παίρναμε τις βαλίτσες που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Είστε εσείς από παρθενογέννηση. Και δεύτερον, να δούμε για τον τραπεζικό δανεισμό. Ακούμε για επενδύσεις. 100% ήσασταν, κύριε Σαρακιώτη. Πόσο να χρωστάτε και τι δραστηριότητα. Κύριε Παυλόπουλε, και θυμάμαι την δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν το 2013, το καλοκαίρι, που κυβερνούσε η τρομερή συγκυβέρνηση των επενδύσεων. Και λέει ο Πούτιν, καλή χώρα η Ελλάδα, αλλά δεν κάνει για επενδύσεις. Ενώ μόλις βγήκατε, εσείς έτρεξε να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε, κύριε Μπουκόρο, που το 2017 έκλεισε ως καλύτερο έτος ξένων άμεσων επενδύσεων. Η προηγούμενη κυβέρνηση που κυβέρνησε μόλις 2,5 χρόνια, μπορεί να σας στενοχωρούν τα στοιχεία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και την παρέδωσε σε ανάπτυξη. Ποια εσείς ανάπτυξη. Σε 3,5 χρόνια. Ποια ανάπτυξη. Ακούστε τους αριθμούς. Πού την είδατε την ανάπτυξη, κύριε Μπουκόρα. Κοιτάξτε τα στοιχεία, εσείς το ομολογήσατε με τον επόμενο προϋπολογισμό. Την ανάπτυξη. Τον Οκτώβρη, τα αναθεωρημένα της Ελστάτ. Ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία, η συγκυβέρνηση η προηγούμενη, πήρε τη χώρα σε 7% ύφεση από την πρωτοφανή κρίση. Πρώτη φορά κυβερνούσατε. Εσείς το 12 κυβερνήσατε πρώτη φορά, κύριε Μπουκόρο. Σαμαράς Μητσοτάκης 30 χρόνια. Δεν μπορείτε να συγκρίνετε. Σαμαράς Μητσοτάκης 30 χρόνια. Η πρωτοφανή παγκόσμια κρίση πράγματα. Ενέσκυψε το 2009. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί 40 χρόνια η ίδια χώρα είναι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς τους κομπλεξαρισμένους που δέχομαι ότι δεν έγινε τίποτα 40 χρόνια. Είναι μια άλλη χώρα η Ελλάδα στα 40 χρόνια, έτσι. Δεν είναι η βαλκανική χώρα. Είναι η ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς τι κάναμε 40 χρόνια, κύριε, μισό λεπτό, κύριε Παυλόπουλε. Παρακαλώ. Πήραμε το κατακεφαλήν εισόδημα το 74 2.300 δολάρια και σας το παραδώσαμε 10 φορές πάνω, 23.000 δολάρια. Αυτό κάναμε, κύριε Σαρακιώτη, 40 θυμάστε, χρόνια. Αυτό το κάναμε, μηδενιστές στα όρια του λαϊκισμού. Το 2013. Αυτό κάναμε, κύριε. Ελάτε.
Δεν έχει... Τι λέτε ότι δεν έγινε τίποτα. Τι λέτε ότι δεν έγινε τίποτα τα 40 τελευταία χρόνια. Μπορεί να έγιναν και λάθη. Αλλά μπροστά στα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας πείτε σε λίγο τι γίνανε και λαθάκια. Επικαλείστε τον κύριο Γιουνκέρ. Τι είπε ο επικεφαλής. Τι είπε η Κομισιόν, πόσο μας τύχησε το πρώτο εξάμηνό σας, γιατί δεν τα επικαλείστε ο κύριος Βίσερ. Έχω και να τι σας είπε, πω όλα τα 100 δις, όλα τα σκεφτείτε να κυβερνούσατε και παραπάνω. Το είπε ο κύριος Βίσερ. Τώρα αυτή η συζήτηση που κάνετε βρέθηκαν τα 100 δις. Πώς βρέθηκαν τα 100 δις. Μάλιστα είπε ότι σε πραγματικά νούμερα, στην πραγματική οικονομία μας κόστησε 200 δις. 400 δις. Γιατί βεβαίως δεν σας αρέσουν αυτά τα στοιχεία. Δεν σας αρέσουν, κύριε Σαρακιώτη, επικαλείστε τον κύριο Γιούνκερ, αλλά αυτά που είπε ο κύριος Βίσερ τα ξεχνάτε. Επιλεκτική μνήμη. Πού είναι αυτά τα 100 δις. Κατάλαβε γιατί ο Πέμπε είναι ρυθμιστής. Πού είναι τα 100 δις αυτά που χάθηκαν. Ελάτε. Δηλώσεις του κυρίου τώρα Βίσερ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτή η συζήτηση που κάνετε δίνει απάντηση σε αυτά που είπε ο κύριος Σαϊτανίδης πριν. Όχι, αν έρθει ο Πέμπε Γκρίλο δίνει απάντηση. Στην περιγραφή τη κατάσταση τη αγορά. Δεν ξέρω και πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο. Των ανθρώπων τη αγορά. Για το πώς θα πάρει μπρος η πραγματική. Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή. Κύριε Παυλόπουλε, αν δεν διακόπτομαι, μπορώ να απαντήσω. Κύριε Σαϊτανίδη, δεν μπορούμε. Εσείς επιχειρηματίες είστε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έγινε ένα μεγάλο μηδέν τα τελευταία 40 χρόνια στη χώρα. Ήρθε η κρίση και η ευθύνη μας ήταν να βγούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από αυτήν την κρίση. Κύριε Πουκόρο, δεν ήρθε μόνη της η κρίση. Είναι πολύ ωραίο το σενάριο. Τι ήρθε η κρίση. Πέρναγε από τη Βουλγαρία και μπήκε στην Ελλάδα η κρίση. Αυτό θα μας πείτε σε λίγο. Στην Πορτογαλία, στην Κύπρο. Ήρθε η κρίση. Γιατί ήρθε η βασίλισσα. Παρακαλώ, τι πράγματα είναι αυτά. Οι θειασότες του κρατισμού. Οι θειασότες του κρατισμού και του υπερβουλανισμού. Δεν έχει νόημα να φωνάζουμε τώρα όλοι μαζί. Και διάδοχοι αυτών είστε εσείς, κύριε Σαρακιώτη. Να διαγωνιζόμαστε σε δεσιμπέλ. Δεν έχει νόημα. Πείτε ότι την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σαρακιώτη, παρακαλώ. Νομίζω ότι και δυστυχώς ότι δεν έχουμε μάθημα ότι έχουμε πάθει. Και προφανώς έχει ευθύνη. Βέβαια, εγώ επιχειρηματία είμαι, αλλά τα βλέπω από αυτή την πλευρά. Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία για που έχουμε φτάσει. Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με όσα έταζε. Το θέμα είναι όμως από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς είστε θειασότης της άποψης ότι δεν έγινε τίποτα τα τελευταία 40 χρόνια. Όχι. Μπορείτε να μου πείτε το μέγεθος της επιχείρησής σας πριν 40 χρόνια και το μέγεθος της επιχείρησής σας το 2009. Ήταν γέννητος. Μπορείτε να μου το πείτε. Κάποιος προκάτοχος θα υπήρχε. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μου το πείτε αυτό, σας παρακαλώ, σε πραγματικά μεγέθη. Ήταν φούσκα όλα αυτά. Σε πραγματικά μεγέθη. Αυτά που λέτε δεν είναι. Αν ήταν φούσκα, φταίνε όλες οι ελίτ. Και όλοι φταίμε. Όλοι φταίμε. Όλοι φταίμε. Οι ελίτ. Όλοι φταίμε. Όχι, όλοι φταίμε. Όλοι βάλαμε στο χεράκι. Όλοι βάλαμε στο χεράκι. Και πρέπει να το καταλάβουν κάποια στιγμή αυτό και να μάθουμε από αυτά που πάθαμε. Γιατί από ό,τι βλέπω και εσείς κάθεστε και τσακώνεστε τώρα και σκοτώνεστε και δεν βρίσκεται λύση. Δεν είναι απόψεις αυτές. Τώρα τι έγινε πριν 40 χρόνια και 30 χρόνια. Όχι, δεν έγινε τίποτα 40 χρόνια και ήρθε και δεν ενδιαφέρει πλέον τον κόσμο αυτό. Ο κόσμος θέλει. Εμείς κάνουμε πρόταση όμως, κύριε Σαϊτανίδη. Σας είπα και για τους φορολογικούς συντελεστές και για το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σας είπα και ποιος υπόσχεται. Γιατί δεν τα εφαρμόσατε, κύριε Πουκόρο. Πότε, κύριε. Τώρα σας ήρθε η επιφύτηση. Γιατί χρεοκοπήσατε τη χώρα. Γιατί χρεοκόπησε η χώρα. Τα 300 δισέλιμα μόνα τους δημιουργήθηκαν. Τι είναι αυτά που μας λέτε. Να πάτε στους προκατόχους σας, αυτούς τους οποίους διαδεχτήκατε, σε εκείνους που πήραν το δημόσιο χρέος 21% επί του ΑΕΠ και το παρέδωσαν 70%. Αυτούς διαδεχτήκατε. Ο ίδιος κόσμος, το τριπλασιασμός όμως είναι μεγάλο. Μου επιτρέπετε ο τριπλασιασμός να πω και... Από 21, τι λέτε τώρα. Από 21. Δεν μπορώ να φωνάζω. Από 21. Τότε όχι. Τότε όχι. Τότε όχι. Δεν είχαν. Σήμερα έχουν. Ελάτε κύριε Σεδένη, παρακαλώ. Εγώ δύο πράγματα θέλω να πω μόνο, γιατί αυτό δεν τελειώνει ποτέ, έτσι. Το πρώτο είναι πώς μπορεί να λυθεί άμεσα η γραφειοκρατία. Και δεύτερον, επειδή η χώρα έχει πάθει ένα σοκ, πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε ξανά τους νέους ανθρώπους να μπουν στην επιχειρηματικότητα. Δεν θέλουμε μια χώρα υπαλλήλων. Σωστό. Πρέπει να εμπνεύσουμε, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, κάπως αυτό το πράγμα να το τελειώσουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή το να σκοτωνόμαστε και να τσακωνόμαστε και να λέμε τι έγινε πριν, τι έγινε μετά, δεν δίνει ούτε μεροκάματο στον κόσμο, ούτε αλλάζει κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον τόπο, έτσι. Και να εμπνεύσουμε τους νέους ανθρώπους να μπουν ξανά. Δηλαδή, κάθομαι και βλέπω, περνάω από τα καταστήματα και βλέπω τις καφετέρειες γεμάτες και στεναχωριέμαι. 12 και μία η ώρα. Δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να βλέπεις. Ήμουν προχθές στην Ιταλία, γιατί ανοίγω και εκεί ένα μαγαζί. Δεν υπάρχει στη χώρα του καφέ καφετέρια. Και εδώ, σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο,
Είναι όλες καφετέρειες. Τραπεζάκια 11, 12. Τραπεζάκια δεν υπάρχουν. Καφετέρια υπάρχουν. Πολλά, πάρα πολλά. Τρία δευτερόλεπτα. Ναι, τρία δευτερόλεπτα είναι το σπίτι και φεύγει άλλο. 11, 12, μία, η χώρα με ενδιαφέρει. Οι καφετέρειες είναι γεμάτες στην Ελλάδα. Αυτό δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι υγιές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει. Άρα θέλω να πω ότι πρέπει να εμπνεύσουν οι πολιτικοί μας, δεν ξέρω με τι τρόπο, τους νέους ανθρώπους να κάνουν δικές τους επιχειρήσεις. Αυτό θέλω να πω. Πάντως πρέπει να είναι και αυτή πρέπει να είναι η συζήτηση για την επόμενη μέρα. Έτσι. Όχι το γενικό λόγο αφήγημα περί καθαρίσης ή βρώμικης εξόδου, έθεν κακήθεν, αλλά το ποια εργαλεία θα ενεργοποιήσουμε προκειμένου να αναταχθεί η πραγματική οικονομία. Ποια εργαλεία θα βάλουμε. Όλοι έχουμε συμφέρον. Παυλόπουλε, ποια εργαλεία θα βάλουμε. Να μιλήσουμε με πραγματικά. Ποια θα ενεργοποιήσουμε τον Αύγουστο, για παράδειγμα. Να μιλήσουμε με πραγματικά στοιχεία. Ναι. Σήμερα το μεσημέρι έβλεπα στη Σύρο τον Νεόριο που επαναλειτουργεί μετά από πολλά χρόνια. Καλό είναι αυτό. Αφού είχε σταματήσει να λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Μακάρι. Κόρο γνωρίζετε την κατάσταση, τι επικρατούσε στο Νεόριο στη Σύρο. Μάλλον δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε πού είχε φτάσει και τι χρωστούσε και αν πλήρωνε εργαζομένου και τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια στο Νεόριο τη Σύρο. Δείτε λίγο. Να δώσουμε άμεσες απαντήσεις. Δείτε λίγο τι έγινε. Εγώ ξέρω τι έγινε στη Σύρο. Θα περίμενα τώρα. Ένα λεπτό, κύριε Μπουκόε, σας παρακαλώ. Δεν θέλω ξυφουλκώ του κυρίου Σαρακιώτη. Το κάνετε συνέχεια. Τον οποίο θεωρώ έναν αξιόλογο συνάδελφο. Αλλά εδώ πράγματι το κρίσιμο είναι αυτό που είπε ο κύριος Σαϊτανίδης. Μα μιλάμε με παραδείγματα, κύριε Μπουκόε. Ναι, αλλά δεν άκουσα ούτε εσάς, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό, και να πούνε στον κύριο Σαϊτανίδη, φέρμα στα στοιχεία. Ποια διάλογο υπηρεσία με αναγκάζει εμένα να περιμένω ένα χρόνο. Ξεκάθαρα. Ποιος, του είπατε εσείς. Μνημείων. Εγώ περίμενα. Το είπε, η εφορία με νεωτέρων μνημείων. Εγώ περίμενα όμως από εσάς. Εγώ περίμενα από εσάς να πείτε φέρε μας τα στοιχεία να πάμε να το κοιτάξουμε. Γιατί αυτό καταστρέφει. Καταρχήν να πω δεν φταίνει οι εργαζόμενοι, έτσι μην παρεξηγηθώ. Δεν φταίνει οι εργαζόμενοι. Εφορία νεωτέρων μνημείων, είπατε. Το καταγράψαμε. Το καταγράψαμε. Όταν θα κάνει outsourcing ο Μητσοτάκης αυτά. Ένα χρόνο. Ελάτε κύριε Παλάτσα, παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η κατάσταση στη χώρα, γιατί πιάσαμε τα προηγούμενα 40 χρόνια, είναι πολύ άδικο να λέμε ότι ήταν φούσκα ή ότι δεν έγινε τίποτα ή ότι οι κόποι που κάναν οι γονείς μας και οι προηγούμενες γενιές και αναστήσαν αυτή τη χώρα από μια χώρα υπανάπτυκτη βαλκανική έγινε μια χώρα κεντρική που διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στην Ευρώπη. Αυτά έγιναν με κόπους, με θυσίες, με αγώνες. Δεν έγιναν στην τύχη των γονέων. Και ήρθαν τα παιδιά και τα κάνανε σώπατο. Εγώ θέλω να πω όμως ότι δεν μπορούμε να μηδενίζουμε. Αυτό πολύ δεν μπορούμε να μηδενίσουμε. Οριζόντιο είναι, ναι. Δεν πρέπει να μηδενίσουμε. Διότι αυτοί που μας κυβερνούσαν, οι πατεράδες και οι πατεράδες που δούλεψαν, τώρα έχουμε τους διαδόχους. Τα παιδιά που καταστράφηκαν και τα παιδιά που θέλουν να μηδενίσουν. Δεν είναι σωστό, κύριε Στρατάκη, για τη χώρα. Δεν είναι σωστό για τη χώρα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα πολιτικά κόμματα. Να μηδενίζουμε τη διαδρομή της. Η χώρα, να μην την ξεχνάνε όμως. Όχι. Και να δούμε και τα λάθη και τα σοβαρά. Η γραφειοκρατία λοιπόν. Η γραφειοκρατία δεν την ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ την γραφειοκρατία. Υπήρχε από πριν. Ήταν ένα παράγωγο της μεταπολίτευσης. Ξέρετε πόσο μας κοστίζει όσο και η δημόσια παιδεία. Πάρα πολύ μας κοστίζει. Και υπάρχουν υπηρεσίες. Εγώ έχω ένα παράδειγμα προσωπικό που το έζησα τελευταία. Που πας σε μια υπηρεσία στον ΟΑΕ, παλιό ΤΕΒΕ, τώρα ΕΦΚΑ που δεν ξέρεις τι είναι. Και αν έχεις χάσει ένα βιβλιάριο. Δεν σώζεσαι. Δηλαδή, δεν μπορούν να σου πούνε αν χρωστάς, αν δεν χρωστάς. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μπορεί να περιμένεις 8-10 μήνες για να κάνεις μια απλή κίνηση. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Και γι' αυτό δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε το 17 που είχαμε κινητικό, δεν μειώθηκε το σεξ επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει όμως. Και ακριβώς το ίδιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να μηδενίζουμε τη διαδρομή της χώρας. Δεν είναι η διαδρομή των κομμάτων, δεν είναι τα κόμματα. Τα κόμματα κυβέρνησαν, έπαιρναν τις αποφάσεις με δημοκρατικές εκλεγμένες κυβερνήσεις, αλλά αυτή η διαδρομή την έκανε ο λαός μας, οι γονείς μας, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, εμείς οι ίδιοι δουλέψαμε και τώρα από την κρίση βγαίνουμε, που η κρίση είχε τα ειδικά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, αλλά ήταν μια κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος παγκοσμίως. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, γιατί αν το ξεχνάμε, δεχόμαστε με ευκολία αυτή τη συνταγή που μας δώσαν. Δηλαδή τι έγινε, χρεοκόπησε το χρηματοπιστωτικό σύστημα παγκοσμίως και επιβάλλαν στους λαούς να περιορίσουν το κοινωνικό κράτος. Πάντως να σας πω κάτι κύριε Μπαλάτσα, να σας πω τη γνώμη μου. Αντί να γίνεται μια πολύ έντονη εθνική συζήτηση για το πώς μετά τον Αύγουστο η χώρα θα τρέξει με 1000, όχι με 100, διότι μια έξοδο θα την έχουμε.
Τώρα δεν έχει μικρή σημασία έχει αν θα έρχονται δύο φορές εδώ οι επόπτες ή αν θα έρχονται πέντε φορές εδώ οι επόπτες. Σημασία έχει ότι θα έχουμε βγει έστω και τυπικά από αυτή την ασφιχτική μέγενη του μνημονίου. Και θα έχουμε μπροστά μας πεδίο δόξης λαμπρό. Αυτή θα αντί, λοιπόν, συζήτηση. Αντί λοιπόν να γίνεται μια εθνική συζήτηση σε όλα τα επίπεδα και με τους βιομήχανους και με τους εμπόρους και με τους εργαζόμενους και με τις κοινωνικές συλλογικότητες και μεταξύ των κομμάτων για το πώς η χώρα θα τρέξει με χίλια μέτρα τον Αύγουστο, για το πώς δηλαδή στο μικρότερο χρονικό διάστημα θα έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ανάσα στην πραγματική οικονομία, έτσι ώστε και οι ουσιαστικές δουλειές να ανοίξουν και η επιχειρηματικότητα να αναταχθεί και οι καταθέσεις να επιστρέψουν στις τράπεζες και οι τράπεζες να λειτουργήσουν κανονικά και να αρχίσουν να χρηματοδοτούν την επιχειρηματικότητα και τα δάνεια να ρυθμιστούν με ουσιαστικό τρόπο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Αντί λοιπόν να βάζουμε κάτω τους πισινούς μας, να βρίσκουμε ο καθένας να εισφέρει ό,τι περισσότερο μπορεί σε αυτή την εθνική συζήτηση, τσακωνόμαστε για το αν ο Καμένος πήγε στο Μόντε Κάρλο, αν ο Μητσοτάκης πήγε στις Πρέσπες, αν η Φόφη βούτυξε στην Άνδρο ή σε κάποιο άλλο νησί, πώς το πλήρωσε και ούτω καθεξής. Και χαλάμε πολύτιμο χρόνο την ώρα που θα έπρεπε να είμαστε όλοι συντεταγμένα προσιλωμένοι στο πώς μετά τον Αύγουστο θα φτιάξουμε μια καλύτερη χώρα. Πάντως, Άκη, σε αυτό που λες, πρέπει να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα ότι είδαμε ότι ο κ. Σαϊτανίδης, ο οποίος είναι ένας δραστήριος επιχειρηματίας, δεν είναι ευχαριστημένος από ένα φίλια επιχειρηματικό κλίμα και μια βοήθεια στην επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Θέμα είναι ζητούμενο. Αυτό. Δεν έρχονται και κοντά να συζητήσουν, να μας φωνάξουν, να προτείνουμε κι εμείς. Δεν είναι κακό κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα. Μίχαλο. Να προσωπεί ο κύριος. Ο Μίχαλος δεν μπορεί, δεν είναι στην αγορά. Πραγματικά, δεν το λέω, συγγνώμη, δεν θέλω να τον προσβάλλω τον άνθρωπο. Δεν κύριε θέλω κύριε. Να τον προσβάλλω, αλήθεια. Με όλη την. Να σας πω κάτι. Τι να κάνουμε, εντάξει, κύριε Παυλόπουλε. Δεν το λέω, κύριε. Έχετε βρει αντιθεσμικούς τρόπους. Όταν πήγατε να συζητήσετε το Σύνταγμα με την κοινωνία, είχατε βρει τρόπο. Αν θέλετε να συζητήσετε με τους επιχειρηματίες, με τους μικρότερους. Δεν έχει άδικο τώρα. Δεν έχει κακό να πούμε και εμείς την άποψή μας. Αλλά εσείς είστε συνηθισμένοι να κάνετε φιέστες στο Σύνταγμα. Κύριε Παυλόπουλε, φιέστες ήταν. Εσείς κάνατε τα ζάπια. Εμείς κάναμε τα ζάπια. Ξεκινάτε πάλι. Εμείς κάναμε τα ζάπια. Θυμάστε ποιος θα κάνει τα ζάπια. Αυτοί είχαν το Καστελόριζο, όχι το ζάπια. Εμείς κάναμε τα ζάπια. Ακούστε λίγο. Εσείς λέγατε μαζί τα φάγαμε. Η φιέστα που κάνατε, να μην θυμηθώ τις φιέστες με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και όλο αυτό το πανηγύρι που ζήσαμε τότε. Αλλά η φιέστα που κάνατε για την αναθεώρηση του συντάγματος έξω από το Σύνταγμα είναι μνημειώδης και δεν έγινε και καμία συζήτηση. Και αντί να συζητήσουμε, γιατί κύριε Παυλόπουλε περιμένει τον Αύγουστο για να συζητήσουμε τι θα γίνει μετά. Γίνεται και τώρα γίνονται συζητήσεις, κύριε Παλατζά. Τώρα δεν μπορεί να περιμένει για την αναθεώρηση. Γιατί πρέπει κάποια άρθρα που εσείς ψηφίσατε, όπως το κατάπτυστο 86. Με τους υπουργούς λοιπόν, που τα κάναν επειδή, τα σκάνδαλα, επειδή, κάναν λοιπόν, όλα αυτά όσα θα σας θυμίσω, κάνανε λοιπόν, και νομοθετούσαν. Θα σας θυμίσω λοιπόν, θα σας θυμίσω λοιπόν, όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε πολύ, γιατί λέει για την αναθεώρηση, με συγχωρείτε, κατεβάσατε πρόταση στην κυβέρνηση να παρακαμφθεί ο νόμος περί ευθύνησης χωρών με αυξημένη με 300 ψήφους. Κύριε Παυλόπουλε, χωρίς συνταγματική αναθεώρηση. Ποιος θα αντιδρούσε. Ποιος θα αντιδρούσε. Αν ζητούσατε 300 ψήφους. Αν ζητούσατε στο χειροβούλιο. Χωρίς συνταγματική αναθεώρηση. Θα αλλάξει το άρθρο 86. Όχι να αλλάξει. Όχι να αλλάξει. Να παρακαμφθεί. Κύριε Παυλόπουλε, δεν παρακαμφθεί. Αν ζητούσατε 400 ψήφους. Και είχατε 300 ψήφους στο τραπέζι. Τα άρθρα του συντάγματος. Και να αφήνατε όποιον δεν ήθελε να συνενέσει σε αυτή τη διαδικασία να εκτεθεί. Να βγει στη σέντρα, να το πω έτσι. Να πω δύο πράγματα. Το ζητήσατε. Να, όχι. Κύριε Παυλόπουλε, απλά το έχετε αλλάζει και σας βολεύει να το έχετε. Για να το καταγγέλλετε. Τι λέτε τώρα. Θα σας θυμίσω λοιπόν. Ψήφισαν το άρθρο 86. Θα σας θυμίσω λοιπόν το εξής. Θα σας θυμίσω, κύριε Σαρακιώτη, το εξής. Ότι στην αναθεώρηση που έκανε η κυβέρνηση του Καραμαλή επί Νέας Δημοκρατίας, από την οποία εμείς αποχωρήσαμε, και ένας από τους λόγους που αποχωρήσαμε είναι ότι δεν αναθεωρούσε το συγκεκριμένο άρθρο, εσείς ήσασταν μέσα και το ψηφίσατε. Το άρθρο. Δεύτερον, τι λέτε. Καθίστε.
καθίστε, καθίστε και μετρήστε. Νομίζω ότι λέει αλήθεια. Ναι, καθίστε και μετρήστε. Θέλω να μου πείτε ποιος υπουργός του ΠΑΣΟΚ έκανε χρήση αυτού ή πόσοι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ αυτού του άρθρου και πόσοι υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης. Να μας πείτε αυτό και μετά να μιλήσετε για το άρθρο 86. Τι γιατί ο λαϊκισμός σας είναι κατάπτυστος και λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Τι λέτε να δείτε, τώρα. Ο Καμένος έκανε χρήση αυτού του άρθρου, ναι ή όχι. Ποιο άρθρο ο Πάνος Καμένος το έκανε. Έγινε ψηφοφορία στη Βουλή. Πότε το έκανε. Για άρση της ασυλίας του Πάνου Καμένου. Γιατί αυτό σημαίνει αυτό το άρθρο. Κύριε οπότε, Παλατζά, μάλλον δεν το γνωρίζετε. Μην μιλάτε, χωρίς να ξέρετε. Δεν το γνωρίζετε. Μετρήστε. Δεν το γνωρίζετε το θέμα. Παρεμφερές ζήτημα όμως. Είναι περί προστασίας των πολιτικών προσώπων. Μετρήστε. Μην λέτε μεγάλες κουβέντες όταν δεν γνωρίζετε ζητήματα. Είναι καθαρά νομικό το θέμα. Αν δεν το γνωρίζετε, μην λέτε ψεύτες και ψέματα και τέτοια. Μετρήστε ποιοι κάνουν χρήση και ποιοι κρύβονται από αυτά. Εμείς οι βουλευτές μας, τουλάχιστον οι βουλευτές μας της τελευταίας περίοδου, τουλάχιστον αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας που είναι επικεφαλής κυρία Γεννηματά, όποτε ζητήθηκε να δώσουν, να βγουν μπροστά στη δικαιοσύνη, ζήτησαν οι ίδιοι να μην δύο υπουργοί της κυβέρνησης έχουν ζητήσει να μην αρθεί η ασυλία τους. Θέλετε να σας τους πω. Και το ζήτησαν στην πλειοψηφία της συνέλευσης των Προέδρων. Γιατί γιατί περιπτώσεις και πείτε μας και τις περιπτώσεις. Τις περιπτώσεις, τη μία σας την ανέφερε. Και η άλλη, ο Υπουργός Υγείας που δεν δέχτηκε να έρθει. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας που δεν δέχτηκε να έρθει. Για τις μηνύσεις που του κάνανε όταν ήταν δήμαρχος. Για οτιδήποτε. Δεν μπορείτε να, να λέτε έτσι ένα μπουκόρο στον αέρα κάτι. Μα συγγνώμη. Δεν μπορείτε να λέτε. Μα συγγνώμη, εγώ βλέπετε ότι δεν μιλάω προσωπικά. Αν γνωρίζετε και δεν προσωπικά. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία το ζητούμενο. Για ποιο λόγο το ζητούμενο της κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος ποιο είναι. Να πηγαίνουν στο φυσικό δικαστήριο τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό δεν είναι. Όχι ακριβώς. Να μην υπάρχει παραγραφή μετά ακριβώς, από δύο... Ακριβώς. Και να μην υπάρχει παραγραφή. Η παραγραφή είναι το και θέμα. Και να πηγαίνουν είναι δηλαδή στο όχι, τέλος... Όχι, η παραγραφή είναι το θέμα. Να μην αποφεύγουν την κατάληξή τους στο φυσικό δικαστήριο. Είμαι σαφέστατος. Δεν είναι ακριβώς, κύριε Μπουκόρο, έτσι. Α, τι το δεν είναι ακριβώς. Σε δύο χρόνια... Ανακατεύεται αλεύρι να μην παραγράφονται τα δικήματα. Αυτό ακριβώς είναι. Η άρση της βουλευτικής ασυλίας δεν οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Δεν πάει στο φυσικό δικαστήριο. Θα πάει μετά από ένα χρόνο. Παρεμπόδιση της κατάληξης στο φυσικό δικαστήριο. Μα τώρα το κάνετε αυτό το σφάλμα βουλευτές. Χρόνο. Συγγνώμη, να το κάνει ο Παλάτας που δεν είναι βουλευτής. Δεν τι το κάνετε εσείς. Για πείτε μου τι εννοείτε. Εάν καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, έρεται αμέσως και η βουλευτική ασυλία. Δεν τι είναι αυτά που λέτε. Είναι, μη φωνάζετε, γιατί είναι πράγματα. Δύο διαφορετικές τάξεις. Εσείς τα μπερδεύετε. Ο μεν νόμος 86 οδηγεί και είμαι σαφέστατος στην παραγραφή. Έτσι. Η δε μη άρση της βουλευτικής ασυλίας που οδηγεί. Δεν οδηγεί στη μη κατάληξη στο φυσικό δικαστή. Όταν δεν έχει την ασυλία, όταν δεν είναι βουλευτής, θα δικαστεί. Εσείς το ξέρετε αυτό ότι δεν θα την έχει στην επόμενη θητεία την ασυλία ή στην μεθεπόμενη. Το ξέρετε εσείς αν θα εκλεγεί. Παρακαλώ. Δεν γνωρίζετε το θέμα. Το ξέρετε εσείς αν θα εκλεγεί. Μπερδεύετε. Πάμε σας παρακαλώ πολύ στις γραμμές. Ο κύριος Δημόπουλος, σε κάθε περίπτωση, παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Μπουκόρε, κύριε Μπουκόρε, ο κύριος Δημόπουλος, παρακαλώ πολύ. Ναι, κύριε Παυλόπουλε. Ελάτε. Έχω ένα εκαθαριστικό μπροστά μου. Ναι. Του 8. Του 8. Και, ναι, του 8 και ένα το φετινό. Ναι. Από 21.000, 12.600. Ναι. Καταλαβαίνετε πώς θα πώς το δηλωθέν εισόδημα λέτε. Ναι. Δηλαδή η μείωση έτσι, είναι 80%. Ναι. 350 ευρώ μειώθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. 400 ευρώ μειώθηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση. Συνταξιούχος είστε κύριε Δημόπουλε, σωστά. Ναι. Μάλιστα. Ναι. 100 ευρώ στην κύρια σύνταξη. Από την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, από την αύξηση, μείωση του αφορολογίτου και 100 ευρώ. Το μετοχικό που είχαμε εμείς από 240 ευρώ, πόσο είναι κύριε Παυλόπουλε? Πόσο είναι? 86 ευρώ. Μάλιστα. Ο κύριος Κατρούγαλος που έλεγε εμείς δεν κάνουμε μειώσεις, δεν θα κάνουμε μειώσεις. Το επικουρικό 90 ευρώ από 280. Και αν θεσπιστούν και οι μειώσεις, είναι άλλα 300 ευρώ. 200 ευρώ από την σύνταξη και 100 είναι από τα επιδόματα. Που κόβονται και τα επιδόματα. Το οικογενειακό και των τέκνων. Λοιπόν, καταλαβαίνετε,
Αν είχαμε χάσει 350 ευρώ με τους προηγούμενους, εδώ πάμε στα 700. 50% μείωση. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Παυλόπουλε, το είπατε και προηγουμένως, αυτό το κράτος είναι μια επιχείρηση. Δεν μπορεί τώρα κάθε 3 χρόνια να μπαίνει ο κάθε άσχετος, φύγε εσύ, έλα εσύ, και να περιμένουμε να προκόψει. Είναι δυνατόν. Και να μπαίνει, εγώ π.χ. από το 81 πασχίζουμε για την αξιολόγηση που καταργήθηκε. Ήρθε το 9, θεσμοθετήθηκε. Το 13 εφαρμόστηκε. Εγώ αξιολογήθηκα. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ το Νοέμβριο, την καταργεί. Θυμάμαι, η κατάργηση ήρθε Παρασκευή και τη Δευτέρα οι μισοί υπάλληλοι ήρθαν μετά από την ώρα που έπρεπε να έρθουν. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να προχωρήσει μια επιχείρηση όταν δεν υπάρχει αξιολόγηση? Την κατήργησε και τώρα έρχεται και λέει ότι εμείς θα κάνουμε την αξιολόγηση. Τώρα δηλαδή που τελειώνει η θητεία, εμείς θα κάνουμε αξιολόγηση να την εφαρμόσει ο επόμενος. Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε Δημόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε επόμενη γραμμή. Η κυρία Σκλήρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σακιώτη σχετικά. Τον κύριο Σαρακιώτη, ναι. Σαρακιώτη, ναι. Ναι. Λοιπόν, σχετικά με το κομμάτι της ανεργίας και της επιχειρηματικότητας που ανέφερε πριν, ότι δεν έχουμε τέτοια θέματα σε αυτή τη χώρα. Αν δεν έχουμε τέτοια θέματα σε αυτή τη χώρα, τότε γιατί όλα τα μαγαζιά έχουν κλείσει το ένα μετά το άλλο? Πάνω από τον 50% των Ελλήνων είναι άνεργοι και δεν τους προσλαμβάνουν. Αντίθετα, προσλαμβάνουν τους ξένους, και όσον αφορά κάτι που ανέφερε για τα σουβλατζίδικα, γιατί όλοι οι ξένοι έχουν κάνει μαγαζιά και δεν κοιτάμε τα του οίκου μας να φτιάξουμε πρώτα τους Έλληνες και μετά να φτιάξουμε τους ξένους? Αυτό σε αυτή τη χώρα το έχω πάντα πολύ μεγάλη απορία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στήρη. Επόμενη γραμμή. Ο κύριος Χριστοδουλίδης. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Καλησπέρα και σε εσάς και στο πάνελ. Είμαι μηχανικός μάχημος, δεν είμαι κανένα κομματικό τέλεχος. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Mm-hmm. Έχω πλήρη γνώση της αγοράς, τι γίνεται. Χρόνια δουλεύω στο επάγγελμα. Απλά, αφόσον θέλει ο κύριος Σαρακιώτης να πούμε με νούμερα, θα σας τα πω εγώ. Καλό θα ήταν βέβαια να καλέσετε και τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Στασινό, να σας τα πει αυτός από πρώτο χέρι. Λοιπόν, 2012 έως 2014. Σας λέω τα νούμερα, μπορείτε να μπείτε στο site του Τεχνικού Επιμελητήριου να τα δείτε. Παρέδωσαν την άδεια άσκηση επαγγέλματος το 6% από τους ιδιώτες ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς. 2015 έως και 2017, την τριετία 15-16-17, το 17% σε αριθμό 11.000 συνάδελφοι μηχανικοί. Εάν υπάρχει, όπως λέει ο κύριος Σαρακιώτης, ανάπτυξη επιχειρηματική, γιατί έχουν εγκαταλείψει όλοι αυτοί ή έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή έχουν πάει στο εξωτερικό? Εφόσον υπάρχει ανάπτυξη, θα έπρεπε να υπάρχει και η αντίστοιχη δραστηριότητα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, σας λέω, σας καταθέτω αυτή τη στιγμή προσωπική μου εμπειρία. Μεγαλοεπενδυτής, δεν θέλω να πω το όνομά του, γιατί θέλω να τηρήσω το απόρριτο το επιχειρηματικό, αγόρασε στο Λεκανοπέδιο Αθηνών το 2014 4 στρέμματα οικόπεδο με 4 εκατομμύρια ευρώ. Σας το είχα πει και πριν ένα χρόνο στην ίδια εκπομπή, κύριε Παυλόπουλε, και σας είχα πει σε ποια κατάσταση βρισκόταν η αδειοδότησή του. Είμαστε το 2018, ναι, από το 14, τέλη του 14 που αγόρασε το οικόπεδο. Μέχρι σήμερα, ακόμα ο άνθρωπος αυτός, αυτή η εταιρεία, δεν έχει καταφέρει να πάρει στα χέρια του την οικοδομική άδεια. Μιλάμε 17 υπηρεσίες, τις έχω μετρήσει, 64 υπογραφές ανευθυνοϋπεύθυνων υπαλλήλων που σε πάνε και σε φέρνουν, και τελικά αυτός ο άνθρωπος πώς θα τον κρατήσει στην Ελλάδα που θα φέρει τα 11 εκατομμύρια να κάνει την επένδυση? Αυτό θέλω, κύριε Παυλόπουλε, και μια μέρα καλέστε και τον κύριο Στασινό στην εκπομπή σας να σας τα πει όλα αυτά τα στοιχεία και να δείτε ποια είναι η πραγματική εικόνα και όχι η εικονική πραγματικότητα. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη γραμμή. Ο κύριος Παυλόπουλος, καλησπέρα σας. Ναι, ναι, γεια σας. Θα πούνε ότι βγάζω τους θείους μου. Παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Παυλόπουλε. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Κύριε Παυλόπουλε, συνεννόματε.
μπορεί να είμαστε και συγγενείς, δεν ξέρω. Η ιστορία είναι ότι μέχρι πρότινος συμφωνούσατε κι εσείς ότι οι Σαμαροβενιζέλοι βυθίσανε την Ελλάδα μέχρι τον πάτο του ωκεανού. Εν τω μεταξύ, προκαλεί εντύπωση τόσο σε μένα όσο και στους φίλους μου εδώ πέρα που σας παρακολουθούμε η ξαφνική σας αλλαγή. Έχετε επιδοθεί σε μια προπαγάνδα, ναι, προπαγάνδα κατά του ΣΥΡΙΖΑ και αποτελείτε τον καλύτερο εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, διαφημίζοντας συνέχεια τον Μητσοτάκη. Ενώ ξέρετε ότι αυτός δεν έχει προκύψει... Εγώ το κάνω αυτό, κύριε Παυλόπουλε. Και το λέει Παυλόπουλε. Όχι προσωπικά εσείς, αλλά και εσείς συμφωνάτε προς αυτή την κατεύθυνση, βλέπω. Και όλοι μπορούμε να κρίνουμε την κατάσταση, ας πούμε. Ενώ την Ελλάδα την ρίξανε στα βράχια, οι κύριοι αυτοί... Θα περιμένετε. Εγώ θέλω να τους ξαναφέρω, λέτε. Έχετε συνταχθεί με αυτούς που πιστεύουν ότι πατώντας ένα κουμπί μπορεί τελικά να φτιάξουν όλα όπως θα θέλαμε, ας πούμε. Μα έτσι δεν γίνεται. Και το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και απορώ γιατί όλη η προσπάθεια του πάνελ επί καθημερινής βάσεως είναι αντισύριζα. Ενώ θα έπρεπε να τηρείται μια αντικειμενική στάση, ας πούμε, και να μπορούν να κρίνουν και να κρίνονται. Όλοι. Όλοι. Διότι ούτε ο κύριος Μητσοτάκης είναι από Παρθενογένεση, ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση και τον είδαμε. Λοιπόν, τι διαφήμιση να του κάνουμε. Λέει, τι μπορεί να περιμένει κανείς από τον κύριο Μητσοτάκη. Ευχαριστώ, κύριε Παυλόπουλε. Με αυτά που λες αποκλείεται να είμαστε συγγενείς. Πάμε. Ο κύριος Κοκκίδης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, δεν θα σας φάω πολύ χρόνο, θα τα πω λίγο γρήγορα. Καλάτε. Για τον κύριο Σαρακιώτη, απλά μαθήματα αριθμητικής. Όταν πτώχευσε η Αμερικάνικη Τράπεζα, κύριε Σαρακιώτη, οι αγορές σταμάτησαν να δανείζουν χώρες. Αν το θυμάστε, η Ελλάδα βρέθηκε σε αδυναμία να δανείζεται 36 δισεκατομμύρια που έπαιρνε κάθε χρόνο. Ένα αυτό. Δεύτερον, το 2001, κύριε Ισαμάρο Βενιζέλη, που λέτε εσείς, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδας, σε ευρώ θα σας το πω για να μην σας μπερδέψω, ήταν περίπου 105-110 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2009, κύριε, ήταν 240. Για να μιλάτε για ανάπτυξη. 240. Άλλο θέμα. Το 2012, η ύφεση που παρέλαβε τον Ιούνιο, ο κύριος Σαμαρά ήταν 7%. Έχει δίκιο ο κύριος της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι το 0, κύριε, δεν είναι ανάπτυξη αυτό, δεν είναι λεφτά. Τι είναι, από το 7 μείον στο 0, ήταν 0,7 ανάπτυξη. Αυτά δεν είναι ανάπτυξη, δεν είναι λεφτά. Πώς ήταν, τα βάλανε από τις τσέπες τους. Στον κύριο, λοιπόν, να σας πω, η τρίτη αξιολόγηση που κάνετε στις τράπεζες, που τις ξεπουλήσατε στους ξένους, ξέρετε με τι... πόσο πουλήθηκαν οι τρίτη αξιολόγηση που ήταν αχρίαστη. Λόγω Βαρουφάκη έγινε. Ένα λεπτό η μετοχή, κύριε, το ξέρετε. Απαγορεύσατε τους Έλληνες επενδυτές και τους πουλήσατε τους ξένους. Και χάσατε 27 δισεκατομμύρια, κύριε, που είχε κρατήσει ο Σαμαράς μετοχές. Λοιπόν, στον κύριο του Πασόκ θέλω να πω το εξής. Προσέξτε αυτά που λέτε περί Νέας Δημοκρατίας, γιατί σας συμπαθήσαμε πάρα πολύ, σας αγαπήσαμε. Κάνατε ένα πραγματικά μεγάλο αγώνα να φέρετε τη χώρα εκεί που πήγε στο τέλος του 2014. Εάν η χώρα το 2014, κύριε, δεν έπεφτε ο πρόεδρος, θα είχε βγει από όλη αυτή την περιπέτεια που είχε στο Σύριο. Αν τα λέτε αυτά, κύριε, προτιμούμε να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, όχι Πασόκ. Και στον κύριο Στρατάκη ένα τελευταίο. Στον κύριο Στρατάκη ένα τελευταίο, σας παρακαλώ, δεν κλείνω. Κύριε Στρατάκη. Κύριε, παρακαλώ. Κύριε Κοκκίδη, όχι, δεν θα πάτε πρόσωπο πρόσωπο. Ναι, δεν είναι εδώ, είναι το να είναι η ευκαιρία να βαβεί με το χρονολογία. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σαρακιώτη, τον κύριο Σαϊτανίδη, τον κύριο Μπουκόρο και τον κύριο Παλάντζα. Σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να υποδεχτούμε τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Νίκο Μιχαλολιάκο. Επιστρέφουμε. Καλησπέριζουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Νίκο Μιχαλολιάκο. Καλησπέρα, κύριε Μιχαλολιάκη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Τώρα, θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με τις εξελίξεις στο Σκοπιανό.
Και να ρωτήσω τι βλέπετε. Αν βλέπετε να φτάνουμε σε μια τελική συμφωνία, ο Ζάεφ με τη δήλωσή του περίπου την περιέγραψε ή την αποκάλυψε, αλλά είχαμε την παρέμβαση του Ιβανόφ, του Προέδρου των Σκοπίων, ο οποίος είπε ότι δεν δέχεται, δεν μπορεί να δεχθεί την χρήση έργα όμνες της ονομασίας που θα προκύψει από τη συμφωνία. Βλέπετε να καταλήγει η υπόθεση? Καταρχάς δεν γνωρίζω τις συνταγματικές δυνατότητες που έχει ο Ιβανόφ. Mm-hmm. Όπως παραδείγματος χάρη είχε κάποια συνταγματική δυνατότητα ο Ματαρέλα στην Ιταλία, για την οποία αν θέλετε είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Θα το συζητήσουμε μέσα. Αναφερθούμε. Τώρα. Αλλά ας μιλήσουμε για τα δικά μας, για το μακεδονικό. Θέση δική μας, πάγια, είναι ότι δεν πρέπει στην ονομασία των Σκοπίων καθιονδήποτε τρόπο να περιέχεται ο όρος Μακεδονία. Και θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια παρένθεση αναφερόμενο στο παράδειγμα της Αγγλίας και της Γαλλίας. Όταν η Αγγλία ήθελε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Γαλλία απέτησε να μην έχει την ονομασία Μεγάλη Βρετανία. Διότι υπάρχει μια περιοχή στην Γαλλία η οποία λέγεται Βρετάνη και υπήρχε και ένας πόλεμος μεταξύ Άγγλων και Γάλλων που ξέρουν μόνο οι ιστοριοδίφες γύρω στο 1700 τόσο για την διεκδίκηση και 1600 της Γαλλίας από τον Αγγλικό θρόνο. Ως εκ τούτου λοιπόν η Αγγλία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ονομασία Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν τη δέχτηκε σε καμία περίπτωση. Εμείς σαν Ελλάδα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δεχτούμε ονομασία για τα Σκόπια που να περιέχει τον όρο Μακεδονία. Κάθε άλλη λύση για μας είναι εθνικά επικίνδυνη. Δεν απέχει από την λέξη προδοσία, εθνική μειοδοσία είναι και δεν θα πρέπει να γίνει. Γιατί θα είναι εθνική μειοδοσία, δηλαδή, αν φτάσουμε σε μια λύση η οποία, για παράδειγμα, μάλιστα, θα προβλέπει το έργα όμνες, τη χρήση μάλιστα εναντί όλων, ένα, και δύο, θα προβλέπει και ρητή δέσμευση για απαλυφή κάθε αλυτρωτικής αξίωσης εκ μέρους των Σκοπίων. Και ξέρετε, το ρωτώ έτσι, γιατί λέει η κυβέρνηση, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να φτάσουμε σε μία λύση σε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η γειτονική χώρα αναγνωρίζεται ως Μακεδονία από 130 χώρες ανά τον κόσμο και την ίδια ώρα, μέσω αυτής της διευθέτησης, θέλω να αποτρέψω τα όποια παιχνίδια ή τα όποια σχέδια της Τουρκίας στην περιοχή. Μα σημασία για τα Σκόπια έχουν αναγνωρίσει η Ελλάδα, ονομασία που θα περιέχει τον όρο Μακεδονία. Mm-hmm. Όχι το πώς θα την αναγνωρίσει η Κορέα. Για τον ίδιο λόγο και η Γαλλία δεν απέτησε τους άλλους να μην τη λένε England την Αγγλία, αλλά η ίδια έθεσε τον όρο αυτό. Από εκεί και πέρα, όλες οι σύνθετες ονομασίες οι οποίες έχουν εμφανιστεί εμπεριέχουν τον αλυτρωτισμό, όσες δηλώσεις περί μη αλυτρωτικού χαρακτήρα και αν γίνουν από τους Σκοπιανούς. Ποια θέλετε? Το Νέα Μακεδονία παραπέμπει ευθέως ότι είναι μια Νέα Μακεδονία συνέχεια της αρχαίας και της παλαιάς Μακεδονίας. Το Άνω Μακεδονία υπονοεί ότι υπάρχει μια Κάτω Μακεδονία η οποία είναι ενιαία με την Άνω Μακεδονία. Βόρεια, ότι υπάρχει η Νότια Μακεδονία. Σε όλες τις περιπτώσεις λοιπόν η Χρυσή Αυγή είναι σταθερή στη θέση της και χαίρεται που κάποιοι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, όχι η Νέα Δημοκρατία επίσημα στο σύνολό της, λέει ότι δεν δέχεται το όνομα Μακεδονία, τον όρο Μακεδονία στη σύνθετη ονομασία. Απ' την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια τους θυμίζει... Τα περί προδοσίας όμως δεν οδηγούν σε μια επικίνδυνη πόλωση. Δεν δηλητηριάζουν το πολιτικό κλίμα? Μα είναι δηλητηριασμένο εκ των ουκ άνευ. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η πόλωση... Οδήγησαν στα επεισόδια εναντίον του κυρίου Μπουτάρη. Αυτό το κλίμα δεν είχε που δημιουργήθηκε... Με το μακεδονικό. Ήταν το θέμα των ποντίων και των δηλώσεων που είχε κάνει ο Μπουτάρης. Είχε διαμορφωθεί κλίμα όμως και από το συλλαλητήριο, έτσι δεν είναι, εναντίον του κύριου Μπουτάρη. Οπωσδήποτε. Και με την πρόσκλησή του στον κύριο Ζάεφ και ούτω καθεξής. Οπωσδήποτε. Θέλω είχε να πω λοιπόν, κλίμα. Αλλά σε μια τόσο ευαίσθητη εποχή... Στις αρχές της δεκαετίας του 90 γινόντουσαν τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τη Μακεδονία τόσο στην Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα, η αριστερά. Ο πατέρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός, είχε συγκεκριμένη θέση. Μιλούσε για αναγνώριση με όνομα Μακεδονία. Επομένως, ας μην κάνουν τους εθνικά ευαίσθητους το θέμα. Το θέμα αυτό το έχουν λύσει. Και
κατά έναν τρόπο εθνικά απαράδεκτο. Και δεν θέλω να πάω πιο πίσω στον χρόνο να μιλήσω για επίσημες αποφάσεις της πέμπτης ολομέλειας του ΚΚΕ, στην οποία ανήκαν τότε και τα στελέχη του ΚΚΕ εσωτερικού, ή τις μεσοπολεμικές διακηρύξεις του ΚΚΕ βάσει των αποφάσεων της Τρίτης Διεθνούς για ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη. Εντάξει, υπάρχουν. Σας ρώτησα όμως τι νόημα έχουν οι αναφορές σε προδότες, εθνικές μειοδοσίες κτλ. Και το λέω αυτό γιατί έχουν νόημα για να μην προχωρήσουν. Και εύχομαι πράγματι να μην προχωρήσει ναι, αλλά έτσι η δεν τροφοδοτείτε με αλφαγιώτα, ένα τυφλό μίσος. Δεν νομίζω. Για παράδειγμα, δεν διάβασα, δεν ξέρω αν το κάνατε και μου, μου ξέφυγε, την αντίδραση της Χρυσής Αυγής στο επεισόδιο σε βάρος του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης. Ενός εκλεγμένου Δημάρχου. Ακόμη το θυμάστε. Είναι αυτή τη στιγμή μπαίνει Ιούνιος και αυτό έγινε στις 19 Μαΐου. Ναι. Εν διάφορη περιπτώσει, ατυχές ήταν το περιστατικό και δεν βγάλαμε, φυσικά και δεν βγάλαμε ανακοίνωση για αυτό το λόγο. Για τον απλούστατο λόγο ότι και ο κύριος Μπουτάρης δεν έχει βγάλει ανακοίνωση ή τα άλλα κόμματα όταν εμείς δεχόμαστε δολοφονικές επιθέσεις, βουλευτές μας κλπ. Από εκεί πέρα δεν το επικροτήσαμε. Οπωσδήποτε δεν το επικροτήσαμε. Την αγανάκτηση του κόσμου όμως την αντιλαμβανόμαστε. Και ξέρετε, εάν εγώ πάω αύριο, γίνεται μια αντιφασιστική συγκέντρωση και πάω στην αντιφασιστική συγκέντρωση, λογικό δεν είναι να προφυλακιστώ και να με γιουχάρουνε. Τι περίμενε ο Μπουτάρης, να πάει στη συγκέντρωση των ποντίων, στην οποία πέντε μέρες πριν έλεγε ότι δεν δίνει, να μην πω τη χιδέα έκφραση που χρησιμοποίησε, δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για το εάν ο Κεμάλ σκότωσε Έλληνες. Τι ήθελαν να τον χειροκροτήσουν. Από εκεί και πέρα βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι του επετέθησαν. Ο ένας ήταν ένας γεωργιανός διαρρήκτης, ο οποίος ήταν μεθυσμένος κιόλας και μετά, όπως δήλωσε, δεν ήξερε ούτε ποιον χτύπαγε. Και το ίδιο βράδυ που έκανε αυτή την, πριν αναγνωριστεί, το ίδιο βράδυ που έκανε αυτό το πράγμα, τον πιάσανε να πηγαίνει να διαρρήξει ένα κρεοπωλείο. Για να καταλάβετε δηλαδή το πόσο σοβαρή ήταν αυτή η επίθεση. Δεν ήταν μόνο Γεωργιανός όμως, ήταν και συνταξιούχος αστυνομικός μέσα, ήταν και ένας Έλληνας ο οποίος είχε το παιδί του αγκαλιά. Ακούστε να δείτε. Κύριε Παυλόπουλε, να μην είμαστε επιλεκτικοί. Παρακαλώ. Μετά το συλλαλητήριο που έγινε για τη Μακεδονία. Ναι. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Μοναστηρακίου, ναι, κάποιοι παρακρατικοί αλήτες με σφυριά χτύπησαν και σακάτεψαν κυριολεκτικά δύο ευέλπιδες επειδή φορούσαν στολή. Και εκεί υπάρχουν κάμερες, δεν αναγνωρίστηκε κανείς. Το κράτος σε αυτό το θέμα είναι επιλεκτικό και λέει ότι κάνουν ακτιβισμό, όπως ο περίφημος Ρουβικόνας κτλ. Πάμε τώρα στην ορίστα, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θέλω, εάν δικαιολογείται δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η επίθεση στον κύριο Μπουτάρη. Όχι, δεν δικαιολογείται. Το να τον εξυβρίσουν και να τον διαμαρτυρηθούν δικαιολογείται. Δηλαδή αυτό που λένε κάποιοι άλλοι, το γιαούρτι επιτρέπεται. Όχι, δεν λέω, το γιαούρτι είναι έργο εξύβρισης, είναι αδίκημα. Αλλά το να του πούνε ότι γιατί τα είπες αυτά, δεν έχεις θέση εδώ. Να ρωτήσω τώρα, εγώ άκουσα εκπροσώπους των ποντιακών οργανώσεων ότι του είπανε στην αρχή να απομακρυνθεί και αρνήθηκε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω στο Σκοπιανό και να δούμε μια άλλη πτυχή. Τι σημαίνει η μη λύση του ή μια λύση την οποία προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τα υπέρ και τα κατά. Υπάρχουν καθόλου υπέρ σε μια λύση έστω με αυτά ή μήπως η μη λύση οδηγήσει και σε ένα ιδιότυπο απομονωτισμό της χώρας. Της χώρας της δικής μας ή των Σκοπίων. Της δικής μας χώρας σε μια κρίσιμη περίοδο κτλ. Η χώρα, λυπάμαι δηλαδή, που για να λάβουμε υπόψη μας, ξέρετε κάτι, εγώ δεν πάω γύρω-γύρω, στα ίσια. Στα ίσια, ο αμερικανικός παράγοντας υπάρχει και πίεζει για τους δικούς του λόγου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η μισή τουλάχιστον, Μακρόν εξαιρουμένου, πιέζει για τη διεύρυνση. Εμείς βρισκόμαστε σε μια δυσχερή θέση της οικονομικής κρίσης, που εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε και έτοιμοι να αποδράσουμε, υποτίθεται, από τα μνημόνια. Όλα αυτά δεν δημιουργούν ένα κλίμα δούνε και λαβήν, μια διαπραγμάτευση. Οπωσδήποτε δημιουργούν μια διαπραγμάτευση, αλλά δεν θα θυσιάσουμε εθνικές αξίες και εθνικές πολιτικές πολλών δεκαετιών για χάρη των περίφημων δανειστών και των διαφόρων διαπραγματεύσεων. Οι οποίες διαπραγματεύσεις, λυπάμαι που το λέω, θα χαιρόμουν να συνέβαινε το αντίθετο, οδήγησαν τον ελληνικό λαό σε έναν κυριολεκτικά οικονομικό όλεθρο. Τα νούμερα τα οποία βγαίνουν είναι τρομακτικά. Μεγαλύτερες απώλειες έχουν δεχθεί χώρες οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει πολύχρονους πολέμους από την κρίση αυτή την οκταετή, από την οποία όλο βγαίνουμε και δεν βγαίνουμε.
Όσο για αυτό το οποίο αναφέρατε, όχι σαν δική σας άποψη, σαν επιχειρηματολογία περί εξόδου από τα μνημόνια και από την κρίση, αυτά είναι ευχολόγια που δεν έχουν ούτε μία σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ θέλω ένα σχόλιο πάνω σε εξελίξεις που υπάρχουν στην Ιταλία. Με δεδομένο ότι βλέπουμε ότι η Λέγκα του Βορρά ισχυροποιήθηκε πάρα πολύ, είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων, μαζί βέβαια με το κόμμα των Πέντε Αστέρων, υποκατέστησε όμως και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, υποκατέστησε και το Φόρτσα Ιταλία του Μπερλουσκόνη και είναι αυτή τη στιγμή η κυρίαρχη δύναμη η οποία πάει να διαπραγματευτεί αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή την Ευρώπη η οποία έχει τις πιέσεις που έχει κυρίως από τη γερμανική πλευρά, πάει να διαπραγματευτεί ένα νέο μέλλον το οποίο βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά οπωσδήποτε το γεγονός ότι η Λέγκα αδρώθηκε πολιτικά από το σημείο αναφοράς από όπου ξεκίνησε, νομίζω ότι είναι ένα βασικό πολιτικό γεγονός στη σύγχρονη πραγματικότητα. Είχα τη δυνατότητα να έχω συγκεκριμένες επαφές με στελέχη της Λέγκα του Βορρά. Μας είχε επισκεφθεί εδώ και ο ευρωβουλευτής της Λέγκα του Βορρά και οπωσδήποτε ένα κίνημα το οποίο γεννά ελπίδα για το μέλλον της Ιταλίας. Η ενέργεια του Προέδρου Ματαρέλα να μην εγκρίνει κυβέρνηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας είναι αυθαίρετη και καταχρηστική και η επίκληση περί των αποταμιευτών και όλα αυτά τα πράγματα και ο διορισμός του εκπροσώπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως Πρωθυπουργού της χώρας είναι ένα πραξικόπημα στην κυριολεξία, το οποίο θα διαλυθεί όμως στις επόμενες εκλογές, όπου τότε θα δείτε τη Λέγκα. Είχε σύμφωνα την συνταγματική ευχέρεια. Πολύ οριακά, κύριε Παυλόπουλε. Πολύ οριακά. Της δηλαδή είχε, σε περίπτωση κινδύνου της χώρας. Mm-hmm. Δεν ήταν όμως κίνδυνος συγκεκριμένος, από τη στιγμή μάλιστα που σαφέστατα τόσο η Λέγκα του Βορρά όσο και τα Πέντε Αστέρια δηλώσανε ότι δεν θα προωθήσουν το σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, αλλά θα απαιτήσουν μια επαναδιαπραγμάτευση με την Ευρώπη, διότι κοιτάξτε τι συμβαίνει. Έγινε ένα νόμισμα το ευρώ, κομμένο και ραμμένο, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στις χώρες του Βορρά γενικά. Και αυτή τη στιγμή μέσα στο ευρώ η Ιταλία είδε να μειώνεται σημαντικά το εισόδημα του ιταλικού νοικοκυριού και να αυξάνεται του γερμανικού. Κάτι συμβαίνει. Και ζητάει μια επαναδιαπραγμάτευση. Μια διαγραφή κάτι του χρέου. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με εμάς. Ναι, η Γερμανία έβγαλε πολλά χρήματα από την ελληνική. Βεβαίως, έβγαλε περίπου 3,5 δις έχει βγάλει. Ναι. 3,5 δις. Βλέπω ότι έχετε συγκροτήσει περίπου ένα κοινό μέτωπο με τη Λεπέν και τους άλλους ακροδεξιούς της Ευρώπης. Κοιτάξτε, να δείτε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Ευρώπη, οπωσδήποτε μας αφορούν. Με μια, θα το λέγαμε σχηματικά, αντιευρωπαϊκή τον ευρωσκεπτικισμό, τον έχετε παρακάμψει και έχετε πάει στην ευθεία. Κοιτάξτε να δείτε, όχι η Ευρώπη. Και να μας πείτε αν είστε κατά του ευρώ, έτσι. Προσέξτε να δείτε. Και λίγα πράγματα για το οικονομικό πρόγραμμα για να ξέρουμε. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή κατά του ευρώ είμαστε. Υπό την έννοια ότι εάν δεν γινόταν το ευρώ θα ήταν καλύτερη η μορφή αυτή τη στιγμή σήμερα της ελληνικής οικονομίας. Μπήκαμε όμως στο ευρώ. Yeah. Και σίγουρα δεν μπορούμε να βγούμε αύριο το πρωί πηγαίνοντας σε ένα νομισματοκοπείο ή τυπογραφείο. Και σε τυπογραφείο θα μπορούσε να αρχίσουμε να τυπώνουμε νομίσματα. Τα νομίσματα πρέπει να έχουν αντίκρισμα. Λοιπόν, δεν είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά του ευρώ. Είμαστε υπέρ της αυξήσεως της εθνικής παραγωγής, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα να έχεις εθνικό νόμισμα κάποτε στο μέλλον. Η πρωτογενή, μέσα στα πλαίσια της εντάξεως της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ περισσότερο από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωζώνη και μετά. Διαλύθηκε η ελληνική βιομηχανία. Μειώθηκε δραματικά η πρωτογενής παραγωγή. Και βεβαίως αυτά όλα μπορούν να διορθωθούν με την επιστροφή του Έλληνα στη σκληρή εργασία, πράγμα το οποίο επιβάλλεται να γίνει και ασφαλώς και με τη δραματική μείωση του δημόσιου τομέα εις ό,τι αφορά τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι εξωφρενικά μεγάλος ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί είναι εξωφρενικά μεγάλος? Διότι δεν το αντέχει το ελληνικό κράτος. Διότι, κύριε Παυλόπουλε, αυτή τη στιγμή δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι, στους οποίους μάλιστα έγινε και αύξηση επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, και όπου ο Μητσοτάκης, ο οποίος έλεγε ότι θα τους απολύσει, τώρα λέει ότι δεν θα απολύσει ούτε έναν, διότι ψήφους έχουν και αυτοί, και όποιος έχει ψήφους έχει και δίκιο
Ναι, ο Μητσοτάκης λέει ότι δεν θα πωλήσει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα προσλαμβάνει κιόλας. Ναι, αυτό θα το δούμε. Αυτό το έλεγε και ο συγχωρεμένος ο πατέρας του, έτσι είχε πει το 1990 και προσελήφθη η μισή Ελλάδα από το 1990 ως το 1993. Είχε πολλά βαφτιστήρια. Δεν ξέρω, τα ξέρετε καλύτερα ίσως από μένα λόγω καταγωγής που είστε από την Κρήτη. Σε τι αριθμό πρέπει να μειωθεί το δημόσιο? Δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή και θα ήταν και επιπόλαιο να το πω. Λέτε όμως ότι ξέρω, πρέπει να μειωθεί δραματικά. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι δαπανάτε ένα ποσό για συντάξεις και μισθούς του δημοσίου άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η αντίληψη ετησίων που υπάρχει, κύριε Μιχαλολιάκο, στις χώρες του Βίζεγκραντ σε σχέση με τις μεταναστεύσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Εσάς πώς σας βρίσκει? Η Ελλάδα, επειδή είπε προηγουμένως ο κύριος Στραφτάκης ότι να μην απομονωθεί η χώρα, η Ελλάδα... Ο κίνδυνος ναι, υπάρχει ναι, να απομονωθεί. Ναι, η Ελλάδα σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, στο φλέγον ζήτημα, είναι τραγικά απομονωμένη. Δηλαδή... Ευρώπη μας έχει εγκαταλείψει. Το μόνο που κάνει είναι να δίνει κάποια κονδύλια, τα οποία διαχειρίζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα κονδύλια τα ελέγχει η κυβέρνηση, δίκαια, προς τους δικούς της ανθρώπους κατά βάση, ρίχνει και μια σκυλομπουκιά που λένε σε κανένα νεοδημοκράτη επιχειρηματία και έτσι έχουν γίνει οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλως, όπως ερμηνεύουν τα αρχικά τους, business καλά οργανωμένες. Έχουμε φτάσει στο σημείο και διαμαρτύρονται και οι ξένοι για αυτό το πράγμα να κοστίζει κάθε μετανάστης, λαθρομετανάστης για μένα ή πρόσφυγας, περίπου $1,000 το μήνα. Και αυτοί θα έπρεπε να μένουν σε ξενοδοχεία, θα έπρεπε να συντίζονται σε εστιατόρια πολυτελείας και μένουν σε κάτι αντίσκηνα, τα οποία είναι οι καταστάσεις και οι περιστάσεις απάνθρωπες μέσα που ζούνε. Πάντως είναι πιο... Άρα, είναι, άρα, περισσότερο απάνθρωπες είναι να τους πετάσεις στη θάλασσα, έτσι. Όχι, βέβαια, δεν είπαμε να τους πετάσεις κανείς στη θάλασσα. Ναι. Είπαμε να γίνει αυτό που λέει και η Λέγκα του Βορρά, ναι, να επαναπροωθηθούν στις χώρες καταγωγής τους, διότι κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή λέμε για πρόσφυγες από τον πόλεμο που γίνεται στη Συρία. Εμείς έπρεπε να τους πάμε στην Τουρκία. Μπορούμε να τους επιστρέψουμε στην Τουρκία? Επιβάλλεται. Πώς? Με τι τρόπο? Γιατί συμφωνία, εδώ είναι η ιστορία. Υπέγραψε συμφωνία η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Προσέξτε όμως, κύριε Στρατάκη, μόνο για τα νησιά του Αιγαίου. Και επειδή υπέγραψαν για τα νησιά του Αιγαίου, από πού έρχονται τώρα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες? Από τον Εύρο. Όπου είναι ένας φράκτης μήκους 10 χιλιόμετρων, τον οποίο ολόκληρος ελληνικός στρατός, ολόκληρη ελληνική αστυνομία δεν μπορούν να φυλάξουν και κουβαλεί κάμερες. Και ώσπου να πάνε οι άντρες των σωμάτων ασφαλείας των ενόπλων δυνάμεων, έχουν περάσει και έχουν φύγει. Παρατηρήθη δε το φαινόμενο. 1.200 παράνομοι μετανάστες που μπήκαν στην πατρίδα μας να καταγραφούν από τον Εύρο που πέρασαν, πού λέτε, στη Θεσσαλονίκη. Έκαναν 550 χιλιόμετρα. Μιλάμε για τέτοιο τσίρκο κράτος, δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα, πριν σας ευχαριστήσουμε, τι γίνεται με τη δίκη σας? Η δίκη μας προχωρεί, ελπίζουμε κάποτε να τελειώσει. Η κατηγορία η οποία μας αφορά της εγκληματικής οργανώσεως, έχουμε την πεποίθηση και υποστηρίζουμε με επιμονή ότι δεν υφίσταται και είδομεν. Θα έχει βγει για τη μιγωρία μέχρι τις επόμενες εκλογές? Θα έχει βγει, αλλά βλέπετε ότι παρόλη τη δίκη, παρόλη την τρομερή απομόνωση, σας έλεγα προηγουμένως και είναι γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή σήμερα δεν μπορεί να κάνει ούτε μία ανοιχτή συγκέντρωση στην Αθήνα, γιατί στείνονται κατευθείαν αντισυγκεντρώσεις. Δεν μπορεί να κάνει μία διάλεξη σε μία αίθουσα ξενοδοχείου, γιατί πηγαίνουν οι ακτιβιστές κατά ΣΥΡΙΖΑ και τρομοκρατούν τους ξενοδόχους με σφυριά, ρίχνοντας φεϊβολάν, φορώντας κράνη, κρατώντας ρόπαλα κλπ. Παρ' όλα αυτά, η Χρυσή Αυγή είναι σε σταθερή τροχιά ανόδου και έχει ακόμη πολλά να δώσει. Και όταν θα τελειώσει αυτή η δίκη, θα πάει ακόμη πιο ψηλά. Κύριε Μιχαλολιάκο, σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά.